Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Δευτέρα 6 του μήνου σήμερα του Αγίου Νικολάου. Χρόνια πολλά σε όλους τους Νικόλαους, Νικολέτες, όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Αλάνα, πάλι μαζί σας για το δευτεριάτικο σχόλιο μας και την παρουσίαση της αθλητικής επικαιρότητας, για τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣ Γιάννενα και για τον ερχομό του φίλου μου του Γιάννη του Γιαννάκη στο στούντιο, τον οποίο καλωσορίζω και μια στιγμή να τον βάλω στο πλάνο. Έλα Γιάννη, κάτσε μια στιγμή. Μπήκα και εγώ. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ένα ακόμα βράδυ λοιπόν Δευτέρας εδώ στην Αλάνα με Γιάννη Γιαννάκη και Αλέκο Καρίτσα. Το σύνδεμα της νίκης. Έτσι. Νικηφόρα Δευτέρα. Γιάννη μου, μου αρέσουν τα συνθήματά σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Καλώς ο Νικολάου σήμερα. Καλώς σε βρίσκω, Γιάννη μου. Έχεις κανένα Νίκο έτσι. Ευχηθούμε χρόνια πολλά. Δύο-τρεις Νικολέτες έχω, αλλά δεν πάω τώρα γιατί λόγω του κορονοϊού απαγορεύονται οι επισκέψεις. Εσύ έχεις κανένα Νίκο. Μόνο για κάποιο προκύπτει. Ναι. Θες να πάμε μαζί μετά. Στον φίλο μας τον Νίκο. Τον Νίκο, τον Κασιούλη. Να του πούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, χαιρετισμούς και πάμε να μπούμε κατευθείαν στα δικά μας εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολύ ωραία ενδιαφέροντα πράγματα. Πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι του ΠΑΣ Γιάννενα με την Λαμία στο Πανθεσσαλικό. Θα πρέπει να σου τονίσω, Γιάννη, ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα πλέον είναι στην τριάδα και διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση που κυνηγάει την ΑΕΚ του φίλου μας του Αργύρη του Γιάννη. Και μετά με αξιώσεις θα κυνηγήσουμε και την πρώτη θέση. Και μετά του μη φίλου μας του Μάρτινς. Του απλά γνωστού μας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή μέρα σήμερα, σημαδιακή Αγίου Νικολάου και νίκη του ΠΑΣ Γιάννενα στη Λαμία, στο Πανθεσσαλικό, όπου εκεί πέρα είχαμε ένα ρεκόρ προσέλευσης 150 κιλοφυλάθρων. Οι φίλοι του ΠΑΣ βέβαια κατάφεραν να φτάσουν. Πήγανε, νομίζω ότι αυτοί 150 γεννιώτες ήταν. Ναι, κάποιοι ήταν αρκετοί φίλοι του ΠΑΣ Γιάννενα στο γήπεδο. Τηρουμένων των αναλογιών, Δευτέρα τώρα, Αλέκο μου, και πολλοί που πήγαν. Όχι, μα είναι σημαντικό που πήγαν γιανιώτες. Και είχαμε ουσιαστικά μόνο γιανιώτες. Είχαμε. Μια εξαιρετική κερκίδα. Ακουγόταν αν άκουγες και στην τηλεόραση τα ζητήματα των παιδιών. Μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά που πήγανε. Κουραστικό ταξίδι, γιατί επιστρέφουν πάλι σήμερα. Το κάνουν αυθημερών έτσι μέσα σε λίγο καιρό. Έτσι, και με καιρό κιόλας. Μπράβο και μόνο μπράβο στα παιδιά που πήγανε να τιμήσουν την ομάδα και να πανηγυρίσουν μαζί τη στην τριάδα. Σε περιμένω. Περίμενε με. Έρχομαι, έφτασα. Να περάσω από μπροστά. Να περάσω από πίσω. Να περάσω, κυρίες και κύριοι, από εδώ, από εκεί. Ναι. Μια από εδώ, μια από εκεί. Περνάω ο Γιάννης Γιαννάκης. Περνάω. Σαν το τρένο. Σαν το τρένο του ΠΑΣ. Ένα ΠΑΣ ο οποίος πραγματικά σήμερα δεν θα πω ότι έπαιξε τη μεγάλη μπάλα, αλλά όπως οι μεγάλες ομάδες έπαιξε τόσο όσο για να κερδίσει. Δεν απειλήθηκε πουθενά. Ξέρεις πώς το λένε αυτό, έτσι. Πώς το λένε, επαγγελματική νίκη. Επαγγελματική νίκη λέγεται αυτό. Αυτό είναι καινούργιο. Όχι, δεν είναι καινούργιο, δεν είναι καινούργιο. Λέγεται απλά επαγγελματική νίκη του ΠΑΣ απέναντι σε μια Λαμία που δεν έκανε ούτε μία φάση της προκοπής. Ήταν φοβερό αυτό. Είδαμε έναν αντίπαλο ο οποίος δεν έβαζε, δεν μπορούσε να φέρει την μπάλα με τίποτα μέσα στην περιοχή του ΠΑΣ Γιάννενα. Ο ΠΑΣ από την άλλη πλευρά, εντάξει, έκανε 2-3 ευκαιρίες, όχι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, με ξέρεις τη φάση του Σνάιντερ. Είχε μια φάση του Σνάιντερ, η οποία ήταν μια καλή ευκαιρία, θα μπορούσαμε να την πούμε, αλλά το κυριότερο έβαλε ένα γκολ ο ΠΑΣ Γιάννενα και πήρε τον αγώνα. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε Λαμία στον κήπεδο. Και την γκολ-γκολάρα, έτσι, από έναν πρώην παίχτη της Λαμίας, τον Μανώλη τον Σάλιακα, μπορεί να έφυγε ίσως και λίγο υποτιμημένος από εκεί. Όχι, μα δεν υπήρχε στη Λαμία. Και ξαφνικά στον ΠΑΣ Γιάννενα έγινε ένας παίχτης εθνικής. Απέδειξε λοιπόν ο Σάλιακας. Δηλαδή, πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Ναι. Εάν θέλεις, στη ζωή σου πραγματικά μπορεί να πετύχεις πράγματα. Νομίζω ότι οι Λαμιώτες, δεν ξέρω αν τον αδικήσαν ή όχι, αλλά η δουλειά που έκανε το παιδί εδώ στα Γιάννενα δικαιώθηκε. Ακριβώς. Ακριβώς. Σπουδαία δουλειά από τον Μανώλη τον Σάλιακο, ο οποίος ήταν και από τους κορυφαίους του ΠΑΣ Γιάννενα στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε όμως, Γιάννη, την αγωνιστική. Ναι, θα πρέπει να πιάσουμε όλη την αγωνιστική και να ξεκινήσουμε βέβαια από τις κάρτες. Ελπίζω να έχουμε σύντομα τα στιγμιότυπα, δεν θα αργήσουν πάρα πολύ. Θα τα έχουμε ψήνονται, είναι στο φούρνο, βγαίνουν οπουδήποτε. Και πάμε. Ατρόμητος Αθηνών Απόλλων Σμύρνης 4-1, μεγάλη νίκη. Βόλος Πανετολικός 1-2. Όφη Ολυμπιακός 1-3. Ιωνικός ΠΑΟΚ 3-2, Γιάννη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της αγωνιστικής 1-0. Άρης Αστέρας Τρίπολης 1-0. Και ΠΑΣ Λαμία. ΠΑΣ Γιάννενα 0-1 Γιάννη. Πάμε στην τελικά. Πάμε στην βαθμολογία πλέον. Ο Ολυμπιακός είναι στους 32, η ΑΕΚ στους 26. Πάμε για φωτογραφία εδώ τώρα. Πάμε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ναι, ναι. ΠΑΣ Γιάννενα στους 19, ΠΑΟΚ 19. Mm-hmm. Ο ΠΑΣ έχει κερδίσει το μεταξύ τους παιχνίδι, οπότε είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ. Όφη 18, Άρης Παναθηναϊκός στους 17.
Ο Βόλος πλέον πέρασε στη δεύτερη μεριά της κάρτας, στους 14, Αστέρας στους 13 μαζί με Ιωνικό. Ο Πανετολικός ανεβαίνει στους 11, η Λαμία έμεινε σταθερά στους 10, σταθερή στους 10, Ατρόμητος ανέβηκε στους 9 και πλέον τελευταίος είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης. Μετά από πάρα πολύ καιρό ο Απόλλωνας Σμύρνης μένει τελευταίος στην βαθμολογία, γιατί ήταν ο Ατρόμητος Ουράγος. Και η επόμενη αγωνιστική. Εδώ έχουμε Παναθηναϊκό Ατρόμητο Αθηνών το Σάββατο. ΠΑΣ Γιάννενα Βόλος στις 5 και 4. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Πανετολικός Ιωνικός κλείνουν το Σάββατο. Και την Κυριακή έχουμε Απόλλων Σμύρνης Όφης στις 3. ΠΑΟΚ ΠΑΣ Λαμία στις 5 και 4. Και Ολυμπιακός Άρης ένα ντέρμπι στις 7 και 30. Γιατί η αγωνιστική έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον και η επόμενη αγωνιστική. Και γενικότερα νομίζω ότι αρχίζει πλέον παίρνει φωτιά το πρωτάθλημα. Να πούμε ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, προτελευταία αγωνιστική, μετά από το 1976, σεζόν 75-76. Ο ΠΑΣ Γιάννενα κάνει και μια πορεία πρωταθλητισμού σχεδόν εκείνη την χρονιά. Έχει κάνει ένα εντυπωσιακό πρωτογύρο. Είναι 3-4 βαθμούς ήταν πίσω από την ΑΕΚ προτελευταία αγωνιστική και τελευταία αγωνιστική παίζανε στο Άργος και είναι η περιβόητη σφαγή του Άργους. Και εδώ βέβαια Γιάννη θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα φέρνει σε σχέση με εκείνη την ομάδα που και τότε εκείνη ήταν υπερομάδα βέβαια, φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα εκτός έδρας. Και αυτό είναι που τον διακρίνει και τον ξεχωρίζει τα τελευταία χρόνια, αλλά φέτος ειδικά νομίζω ότι τα αποτελέσματα που φέρνει στον πρώτο γύρο που τον οδήγησε, όπως είπες πολύ σωστά, την τρίτη θέση, είναι εξαιρετικά. Και μόνο πάντως αυτό το επίτευγμα, Αλέκο μου, φτάνει και περισσεύει για τον ΠΑΣ. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε να δούμε. Θα δούμε και τον γκολ πριν πάμε στη μεγάλη θριαμβευτική νίκη του ΠΑΣ Γιάννενα στη Λαμία. Πάμε να δούμε όπως λίγο τι έγινε στη Super League. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Ατρόμητος που κάνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα με 4-1 επικρατεί. Και ανοίγει το σκορ εδώ με τον Σπυριντόνοβιτς στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης, φεύγει στην πλάτη της άμυνας και καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα του Απόλλωνα, ο οποίος στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν ο Κότσαρης. Παίρνει λοιπόν προβάδισμα στο σκορ ο Απόλλωνας με τον Φατιόν, που και αυτός είναι ένας έτσι, μέσος βέβαια αυτός, αλλά σκοράρει και αυτός τα πέναλτι. Στο 18 ισοφάρισε 1-1. Έρχεται όμως στο 40 ο Μουνίθ να ξαναδώσει προβάδισμα στον Ατρόμητο με αυτό το πολύ ωραίο σούτ αριστερό, να κάνει το, όπως είπαμε, το 2-1. Εδώ θα κερδίσει πέναλτι ο Ατρόμητος. Ο Κουλούρης βρίσκει για μία ακόμα αγωνιστική δίχτυα. Στο 68 λεπτό κάνει το 3-1. Ο Κουλούρης στο 75 λεπτό από κοντά εδώ με διπλή προσπάθεια το 4-1. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική νίκη του Ατρόμητου, το οποίο τον ανεβάζει ουσιαστικά βαθμολογικά και καταδικάζει κατά κάποιο τρόπο τον Απόλλωνα. Ακριβώς. Εδώ πάμε στο Ηράκλειο τώρα, γιατί έχουμε το παιχνίδι του Όφη με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό να κερδίζει με ανατροπή τον Όφη. Ο Όφη άντεξε για ένα ημίχρονο. Έπαιξε και με πολλούς ίδιους παίχτες που έπαιξε και στο κύπελο με τον Άρη. Οπότε πάνε και να κουράζεται. Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα κούραση, ήταν θέμα ποιότητας. Δεν μπορούσε να χτυπήσει. Καλά τον Ολυμπιακό, και αυτό. Όπως αλλά καμία ομάδα δεν μπορεί να χτυπήσει. Ξέρετε, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν φανερή διαφορά του Όφη με τον εαυτό του, του πρώτου ημίχρονου δηλαδή. Νομίζω ότι η ποιότητα του Ολυμπιακού ήταν. Και του Σισε εδώ. Ο Σισε τώρα έχουμε έναν αμυντικό ο οποίο βάζει δύο γκολ. Ο Διαμαντής είχε βάλει τον γκολ για τον Όφη. Ο Σισε στο 24 αμέσως, 8 λεπτά μετά κάνει το 1-1. Και στο 49, στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι ο Σισε βρίσκεται μέσα στην περιοχή και βάζει τον γκολ. Με κλασέ. Νομίζω ότι τώρα δικαιούται και τώρα τον τίτλο του MVP. Ένα αμυντικό που βάζει δύο γκολ. Δεν το βάζει αυτό. Βέβαια. Και να βρίσκεται κιόλα εκεί σε αυτή τη θέση ο στόπερ. Και να έρθει ο Ρόνι Λόπεζ το 60 λεπτό για να βάλει αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Ακόμη δεν έχει δείξει αυτό που περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Αλλά εδώ κοίταξε τι ωραία κατέβασμα. Με την μπάλα να παίρνει ανάποδα φάλτσα. Με τεράστιο παίχτη, έτσι. Έτσι, ναι. Εδώ έχουμε την έκπληξη τη αγωνιστική Ιωνικό Πάο. Μεγάλη έκπληξη, θα έλεγα εγώ. Και με ανατροπή κιόλα για τον Ιωνικό. Εδώ τάραξε. Συνθέμελα τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν νομίζω ότι μπορεί πλέον με αξιώσει να διεκδικήσει τίποτε. Τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική που ο ΠΑΟΚ ητάται. Εδώ έρχεται αμέσως η ισοφάριση στο 20 λεπτό για τον Ιωνικό με έναν πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Γκάνιας, ο οποίος δεν πανηγυρίζει τον κόλο όπως βλέπεις, όπως έκανε και ο Σάλιακα σήμερα, ήταν λίγο πιο χλιαρή η πανηγυρισμή του. Εδώ το γύρισμα το παράλληλο στην περιοχή, η σύγχυση τόσα σώματα μπροστά, παρόλα αυτά ο Γκάνιας στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-1 για την γηπεδούχο ομάδα.
Ο Ιωνικός που θα βρει και γκολ με τον Άουσμαν στο 34ο λεπτό έκανε το 2-1. Ο ΠΑΟΚ, μάλλον όχι, εδώ είναι το γκολ του Λένης στο 41ο λεπτό, με το οποίο γίνεται το 3-1 πλέον. Κουλάς το μικρόφωνο σου και η μικροφωνία είναι πολύ μεγάλη. Και ο ΠΑΟΚ θα μειώσει εδώ σε 3-2 με τον γκολ του Μούργ στο 60ο λεπτό του παιχνιδιού. Έτσι, με αυτή την κοντινή κεφαλιά, ο ΠΑΟΚ που είχε ευκαιρίες να κάνει και το 3-3, αλλά νομίζω ότι με τέτοια εμφάνιση που είχε ο Ιωνικός θα ήταν και λίγο άδικο εδώ που τα λέμε. Πάμε στο Κλεάνθης Βικελίδης, εδώ που ο Άρης πήρε μια σημαντική νίκη με τον Μπρούνο Γκάμα στο 41ο λεπτό να σκοράρει. Ένα γκολ που είχε πάρα πολλές πάσες. Ήταν ωραίο το ποδόσφαιρο που έπαιξε στη συγκεκριμένη φάση. Ο Άρης με πάρα πολλές πάσες αναπτύχθηκε και ήρθε αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Αν θα μπορούσαμε να το είχαμε δει και από την αρχή, το έχει και ακόμα περισσότερες πάσες ο Άρης για να φτάσει στο γκολ. Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ, με την ΑΕΚ να βάζει ένα γρήγορο γκολ στο παιχνίδι με τον Σιμάνσκι στο 2ο λεπτό, κεφαλιά εδώ στη σέντρα που γίνεται από αριστερά. Ωραία. Θα πάρει η ευκαιρία τώρα να σχολιάσουμε τους αγώνες μετά τη λήξη αυτή. Ωραίο, εξαιρετικό το γκολ. Και εδώ πέρα, Γιάννη, βλέπουμε ότι, όπως είπες και εσύ προηγουμένως πολύ σωστά, παίρνει φωτιά το πρωτάθλημα. Παίρνει φωτιά γιατί αρχίζει. Και να ξεκινήσουμε λίγο από τον πρωτοπόρο. Πώς τον βλέπεις τον Ολυμπιακό? Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός περίπατο θα κάνει. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι η ομάδα η οποία παίζει όσο χρειάζεται για να παίρνει τις νίκες. Αν ζοριστεί και λίγο, πάλι έχει τον τρόπο, το είδαμε, να κάνει και ανατροπή, έτσι. Τον είδαμε να, έχει, να μπορεί να ανατρέψει και ένα αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο φαβορί αυτή τη στιγμή για το πρωτάθλημα, είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Αλλά έχουμε και μια ΑΕΚ η οποία μένει κοντά στη βαθμολογία και τουλάχιστον υπάρχει, κατ' εμέ αυτό που λέω, αυτό ψευδέστηση ότι έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα για την πρώτη θέση. Άρα, με λίγα λόγια, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός περίπατο θα κάνει το πρωτάθλημα. Περίπατο, θα δούμε αν θα είναι περίπατος. Ωραία. Ωραία. Μέχρι να αποκαταστήσει λίγο ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο του Αλέκος, να πούμε ότι γενικότερα αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα δεν φαίνεται να έχει μεγάλο ανταγωνισμό, θα έλεγα, για την πρώτη θέση. Ίσως η ΑΕΚ να μπορέσει να ακολουθήσει σε αυτό το ρυθμό, μακάρι να, θα έλεγα, να μπορέσει να ακολουθήσει για να έχουμε έστω και αυτή την υπόνοια ότι γίνεται ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα όμως έχουμε και μια βαθμολογία, όπως την είδαμε και προηγουμένως, με τις ομάδες πολύ κοντά μεταξύ τους, και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ένα ακορντεόν, με οποιαδήποτε νίκη ή ήττα μπορεί να σε πάει από την 7η θέση στην 3η, από την 3η να σε ρίξει 10ο μέσα σε δύο αγωνιστικές. Δηλαδή έχουμε μια βαθμολογία η οποία έχουμε, μάλλον, ομάδες που είναι πάρα πολύ κοντά όλες μεταξύ τους. Η ουσία είναι το ότι η νίκη που έχει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Από την περιοχή, Περέα, ανεβαίνει και ο Σάλιακα στο γύρισμα, Μορέιρα το πλασέ, η μπάλα φεύγει out, δεν βρήκε γεμάτη την μπάλα. Πέρσμαν, Καραχάλιος. Πάλι με κενό χώρο μπροστά το Σάλιακας. Ο Νούνιες έχει μείνει πίσω. Η πάσα μέσα στην περιοχή για τον Σνάιντερ. Θέλει να πιβοτάρει. Το σουτ Γκαραβέλης εντυπωσιακά στο 31. Πολύ ωραία φάση και από την επιθετική προσπάθεια του Σνάιντερ και από την απόκρουση του Γκαραβέλη. Καραχάλιος. Έψαξε την διαγώνια για τον Σάλιακα, έκοψε προσωρινά ο Ρόμανιτς. Ο Σάλιακας κάνει το σούτ 1-0. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ από τον Σάλιακα, ο οποίος δεν θα πανηγυρίσει, σε ένδειξη σεβασμού για την πρώην ομάδα του. 1-0 ο ΠΑΣ για ένα στο 54 με αυτό το πάρα πολύ ωραίο σούτ του δεξιού μπακ της ομάδας του Μανώλη Σάλιακα. Απλαγιού που θα εκτελέσει ο Μάρβιν Πίρσμαν. Ο Μπρένερ στην περιοχή, υπάρχει χέρι, λέει ο κύριος Παπαπέτρου. Φυσικά θα υπάρξει έλεγχος και από τον VAR, τον κύριο Μανούχο. Και τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι.
Ντομίνγκεθ, Μορέιρα. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Πίρσμαν με τη μία, αυτός για τον Λόλι. Από την περιοχή κάνει το σου τον Καραβέλη, θα μπλοκάρει. Στο 80 μία ακόμη τελική προσπάθεια για τον Πασγιάννηνα. Κοπήκαμε λίγο απότομα γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με τα μικρόφωνα. Οπότε συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, ζωντανή είναι. Τα παιδιά πήγαν κατευθείαν στον Πασγιάννηνα αφού προλάβαμε, είχαμε τα στιγμιότυπα. Γιατί είπα ψήνονται, είπα προηγουμένως, αλλά κόντεψαν να καούν και τα ρίξαν κατευθείαν. Πάντως η ουσία είναι το ότι αυτή τη στιγμή ο Πασγιάννηνα βρίσκεται στις τρεις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Έχουμε μια ΑΕΚ η οποία κατάφερε και κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε και αυτή τόσο όσο έπρεπε για να παίξει να κερδίσει. Ένα Παναθηναϊκό ο οποίος. Για μένα μπορεί να έχει κατοχή, αλλά όπως έχω πει Γιάννη μου, κατοχή υπάρχει μόνο τότε από τους Γερμανούς. Όπως λέει ο φίλος μας, ο Νίκος Αναστόπουλος. Ακριβώς. 60% κατοχή είχε ο Παναθηναϊκός και ουσιαστικά έκανε μόνο τρεις τελικές. Η ΑΕΚ είχε 40% κατοχή και έκανε πέντε τελικές και έβαλε και τρία γκολ ουσιαστικά. Το ένα θα μου πεις μέτρησε, αλλά τσέκανε τις ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ευκαιρίες για γκολ. Ναι. Δυστυχώς. Η ΑΕΚ ουσιαστικά έσωσε το πρωτάθλημα. Έσωσε από την άποψη ότι έχει ένα ενδιαφέρον, παιδί μου. Δηλαδή, αν έχανε και σήμερα και η ΑΕΚ, θέλουν και το πανηγύρι του πρωταθλήματος για υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό λοιπόν ήταν ένα θέμα. Ευτυχώς έχουμε και τον Παζιάννα να ευτυχώς λοιπόν έχουμε. Ναι, είναι μια όαση εδώ πέρα. Ο ΠΑΟΚ έπαθε την συντριβή της ζωής του για δεύτερη φορά. Μία με τον Άρη, τώρα με τον Ιωνικό. Μάλλον βγαίνει εκτός πλάνου. Ανεβαίνει ο Άρης. Και ο Παζιάννα μπαίνει στην τρίτη θέση και μπαίνει στον γκρουπ των ισχυρών πλέον με αυτή του την νίκη. Στους Big Four. Στους Big Four, ναι. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δημιουργεί πολύ καλές εντυπώσεις για την ομάδα μας, αλλά το κυριότερο αυτή τη στιγμή αποκτά και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και οι ποδοσφαιριστές Γιάννη του ΠΑΣ. Ναι, αλλάζει το κλίμα μέσα στην ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Πάταγε με μεγάλη σιγουριά. Δεν πανικοβλήθηκε σήμερα. Είπα στα τελευταία 25 λεπτά. Μπορούμε να βλέπουμε λίγο και τα πλάνα παράλληλα. Δεν έχει πολλές φάσεις, αλλά μπορούμε να σχολιάζουμε λίγο και κάποια πράγματα από το παιχνίδι όσο θα βλέπουμε ξανά λίγο τις φάσεις. Ουσιαστικά μετά τον γκολ δεν υπάρχει Λαμία. Δεν υπάρχει, όχι και πριν τον γκολ δεν υπήρχε. Καλά, αυτό. Καλά, τότε να πεις ότι υπήρχε ένα ισοδύναμος αγώνας. Ξεκινάμε εδώ με μια καλή φάση που έχει ο Μορέιρα στο τρίτο λεπτό λίγο να τη σπρώξει καλύτερα. Ναι, στα δίχτυα δεν κατάφερε να το κάνει. Είναι ευκαιρία θα μπορούσε. Έχουμε αυτή εδώ την καλή κατεβασιά πάλι εδώ με τον Σάλιακα. Στον 31ο λεπτό, κοίταξε εδώ ο Σνάιντερ, κατεβάζει, γυρίζει με το τακουνάκι. Αυτή ίσως να είναι και η μοναδική φάση του αγώνα που αξίζει τον κόπο να σχολιάσει κάποιος. Βέβαια. Εδώ ο Καραβέλης κάνει ένα εξαιρετικό σουτ και μια υπέροχη απέκρουση φυσικά, έτσι. Η απόκρουση που κάνει ο Καραβέλης είναι εντυπωσιακή γιατί είναι έχει στο παραθυράκι. Έχει και παίκτη μπροστά. Είναι πολύ δυνατή και δεν το ΕΤΑ. Συγχαρητήρια εκεί των συμπαικτών του. Και κοίταξε που φτάνουμε τώρα. Φτάνουμε στο 54 για να βρούμε επόμενη φάση στο παιχνίδι. Εδώ ευνοείται ο Σάλιακας από το λάθος. Έτσι, και το δοκιμάζει και μπαίνει ένα εξαιρετικό γκολ. Το οποίο είναι βέβαια εκτός πλάνου το γκολ, είναι ατομική προσπάθεια. Αλλά αυτό δεν λέει απολύτως τίποτε. Ατομική δεν το είχε. Εδώ, ναι, περισσότερο ναι. Ναι, δεν είναι. Εντάξει, έχει δει την κίνηση και ο Καραχάλιος, απλά δεν του την πέταξε καλά, αλλά τον ευνόησε εκεί το γλίστριμα. Και πραγματικά είναι υπέροχο το σουτ. Βέβαια, όταν τρως γκολ από τόσο απόσταση, μάλλον και ο τερματοφύλακας έχει και τη δική του ευθύνη. Αυτό δεν απασχολεί βέβαια. Με 90 χιλιόμετρα η μπάλα. 92 για τα 92 χιλιόμετρα πάει η μπάλα και είναι από τα 25 μέτρα το σουτ. Δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει και πολλά γιατί πάει πλαϊνό διχτάκι. Πάει πλαϊνό διχτάκι. Δύσκολο. Δεν πάει να είναι όμως από μια πολύ μεγάλη απόσταση. Ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να είναι κολλημένος στην γωνία να περιμένει. Εδώ τώρα έδωσε κάποιο χέρι ο πέναλτι βέβαια δεν νομίζω ότι υπάρχει. Νομίζω ότι ελέγχθηκε στο ΒΑΡ, δεν έγινε κάτι. Χέρι σίγουρα όμως δεν υπήρχε εκεί που σφύριξε ο Παπαπέτρο. Εγώ δεν είδα κάποιο χέρι. Αλλά δεν υπήρχε και πέναλτι για να είμαστε δίκαιοι. Όπως βλέπεις, μόνο ο Παζιάννηνα να κάνει έστω και αυτά τα σουτ. Λίγο ψιλοσκοτωμένα κάποια. Και στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τέτοια σουτ. Και ο προπονητής της Λαμίας στο τέλος του Γρηγορίου παραδέχτηκε ότι δίκαιη νίκη και ο Παζιάννηνα καλά λειτουργήσε και κέρδισε και καλά έκανε και κέρδισε. Να δώσει την άλλη, δεν έδειξε τη φάση. Υπάρχει άλλη μια φάση το 82 που κατεβαίνει ο Σάλιακας και εκεί είναι λάθος η επιλογή του. Αντί να πετάξει την μπάλα αριστερά ή δεξιά όπου υπήρχαν συμπαίκτες του, προτιμάει το σουτ. Ναι. Θέλει να βάλει και δεύτερο γκολ. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να λήξει και άλλη μια φάση και να βάλει άλλο ένα γκολ. Και πάει να το κάνει μετά ο Μορέιρα που δεν το κάνει. Εντάξει, καλά. Δεν μπόρεσε. Μετά ο Μορέιρα την έστειλε για, για Περιστέρια. Όχι, δεν είναι. Ναι, όχι, νομίζω στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Όχι, όχι, πήγε τελείως. Ήταν το ψηλό. Ναι, ήταν το ψηλό. Αλλά παρόλα αυτά όμω ο ΠΑΣ έπεισε για μια ακόμη φορά ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστικό και το κυριότερο νομίζω πλέον έφυγε οποιαδήποτε αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Μπεταξά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον άνθρωπο να τον αμφισβητεί. Φυσικά και υπήρχε τεράστια αμφισβήτηση και υπήρχε ένα μεγάλο μέρο ανθρώπων. Που όχι μόνο δεν πίστευαν, αλλά στην αρχή δεν ήθελαν και να ακολουθήσουν την ομάδα. Δεν νομίζω ότι μετά από 13. Τώρα πλέον νομίζω ότι έχει μπει στο πάνελ των καλών προπονητών τη Super League. Νομίζω ότι είναι από τους καλούς προπονητές που έχει αυτή τη στιγμή η Λίγκα.
Νομίζω εμείς το ξέραμε και από πριν, δεν χρειαζόταν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μεταξάς μετά το τέλος του παιχνιδιού. Σύντομες δηλώσεις και πανερχόμαστε. Μακριά από τα Γέννα. Σωστά. Πώς αισθάνεστε και πόσο δύσκολο ήρθε αυτό το τρίποντο με τον κόλπο Σάγιακα? Αρκετά δύσκολο μπορώ να πω, γιατί αυτό που είπα ήταν εντελώς διαφορετικό παιχνίδι αυτό που μας περίμενε. Το ξέραμε με το προηγούμενο της ΑΕΚ. Έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί, γιατί προσπαθούσαμε τις πάσες να μας τα βρίξουν προς τα έξω και το μόνο που είχαν ήταν τα γεμίσματα. Αλλά τα γεμίσματα από μία κόντρα, μία δεύτερη μπάλα μπορεί να βγει επικίνδυνο. Γι' αυτό νομίζω καλά κάναμε και κρατήσαμε την ηρεμία μας, δεν ανοιχτήκαμε πάρα πολύ. Και όταν παίζεις έτσι, συνήθως ένα γκολ φτάνει. Αποδείχθηκε πλεονέκτημα για εσάς το γεγονός ότι παίξατε όχι στη φυσική έδρα της Λαμίας για να φτάσετε ακόμα πιο κοντά σε αυτό το τρίποντο? Δεν ξέρω αν ήταν πλεονέκτημα. Αυτό που ξέρω ότι μας βοηθάει εμάς, γιατί προσπαθούμε να παίξουμε μπάλα. Προσπαθούμε και από πίσω και στην πίεση επάνω να παίξουμε μπάλα. Και σε ένα χειρότερο γήπεδο αυτό σίγουρα δεν βοηθάει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή. Μάλιστα. Σοβαρός ο Μεταξάς στις δηλώσεις του πάντοτε. Δεν έχει δώσει ποτέ δείγματα να πει κάτι περισσότερο από ό,τι πρέπει. Κοίταξε, ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι σε σύγκριση με τα προηγούμενα. Ο ΠΑΣ έδωσε χώρο στη Λαμία. Η Λαμία όμως δεν μπόρεσε να βγάλει τον ΠΑΣ για ένα πολύ από την περιοχή, αλλά ούτε και να τον βάλει στην περιοχή. Κοίταξε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Έτσι όπως έπαιζε η Λαμία. 200 χρόνια. 200 χρόνια να παίζει γκολ δεν θα βάζε. Από την άλλη, εάν δεν έμπαινε και αυτό το γκολ του Παζιάννα, του Πάτσι πήγαινε για χί. Προς τα εκεί πήγαινε. Δηλαδή, ναι. Ο Παζιάννα δεν κινδύνευσε ποτέ να φάει γκολ, δεν θα κινδύνευε, αλλά και από τη στιγμή που θα βάζε δεν κινδύνευε να ιστοφαριστεί. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει κάτι η Λαμία σε αυτόν τον αγώνα. Μες δεν την περίμενα τόσο κακή. Εγώ περίμενα κάτι περισσότερο. Ξέρεις, κάμια στημένη μπάλα, αλλά τίποτα. Ακόμα και. Όταν κέρδιζε φάουλ λίγο κάτω από το κέντρο ή και λίγο πίσω από το κέντρο, έπαιρναν φόρα, βάραγαν την μπάλα να φτάσει μέσα στην περιοχή του Παζιάννα, ναι. Γιατί δεν είχαν καν το καθαρό μυαλό να κάνουν 2-3 πάσες και μετά να κάνουν το γέμισμα. Μα... βούρα από το κέντρο να γεμίσουν. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν θέμα μυαλού. Ήταν θέμα το ότι δεν τους έβγαινε τίποτε και οι παίχτες δεν πίστευαν καν ότι μπορούν να απειλήσουν. Σε αντίθεση με τον Παζιάννα, ο οποίος πίστευε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να απειληθεί. Ναι, δεν απειλούταν και λες, να δούμε μήπως τύχει μια ευκαιρία ξανά σαν αυτή του Σνάιντερ στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Έβγαλε ο κ. Σάλιακας εδώ το γκολ που είναι goal, πραγματικά, ναι. Είναι κλάσιο. Δηλαδή, βέβαια, πιστεύω ότι αν δεν έβαλε αυτό το γκολ, δεν νομίζω ότι θα πήγαινε για χείο αγώνες, δεν νομίζω ότι θα βάζει κανένας γκολ. Ίσως ο ΠΑΣ να έβρισκε και μια κάτι. Ατομική ενέργεια, αλλά ο ΠΑΣ είχε και την ευκαιρία με τον Σνάιντερ. Δεν ήταν καλός ο αγώνας, αλλά ήταν βούτυρο στο ψωμί μιας ομάδας η οποία παίζει εκτός έδρας. Ο τρόπος που αγωνίζεται ο γηπεδούχος. Η Λαμία δηλαδή αγωνίζεται και με τέτοιο τρόπο που ή να χάσει ή το χειρότερο να πάρει ισοπαλία ο αντίπαλος. Δεν έκανε απολύτως τίποτε. Εξαιρετικά κακή ομάδα στο συγκεκριμένο αγώνα. Απογοήτευσε. Ήταν νομίζω μια από τις πιο εύκολες νίκες με την έννοια ότι την πήρες χωρίς να κινδυνεύσεις ποτέ. Ακριβώς, ναι. Και έκανες και δύο ευκαιρίες και το πήρες το μάτς. Δηλαδή, το είπα και προηγουμένως, επαγγελματική νίκη. Ένας κυνικός Παζιάννα να κατέβει και πήρε το αποτέλεσμα. Γεια σας, φεύγω, είμαι τρίτος και προχωράμε. Από τη στιγμή που έβαλε τον γκολ, είχε κλειδώσει το αποτέλεσμα. Δηλαδή η Λαμία δεν πίστευε η ίδια. Δηλαδή και ο Γρηγορίου με τις κινήσεις που έκανε δεν έκανε καμία ανατροπή. Νομίζω δεν έχουμε τις δηλώσεις του Γρηγορίου, αλλά επειδή έχουν ένα ενδιαφέρον. Μπορούμε να πούμε 2-3 πραγματάκια. Το δίκιο της Τίτας. Ναι, είπε, δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε κάτι ιδιαίτερο σήμερα. Ήταν πολύ καλά οργανωμένη η ομάδα των Ιωαννίνων. Εμείς δεν μπορέσαμε σε κανένα χρονικό σημείο του παιχνιδιού, είπε, να δημιουργήσουμε σημαντικές φάσεις. Είχαμε μια ανούσια κατοχή και κυκλοφορία μπάλας και χαρακτήρισε δίκαιη τη νίκη του ΠΑΣ Γιάννενα. Δεν ψάχνουμε, είπε, επίσης για δικαιολογίες. Ήμασταν άνευροι. Υστερήσαμε σε όλους, όχι απλά σε πολλούς, σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Να συνταχθούμε και θα κοιτάξουμε τη συνέχεια. Εντάξει, τώρα το αν έπαιξε κάποιο ρόλο η αλλαγή έδρας, όπως είπε ο κύριος Μεταξάς, ναι, επειδή ο ΠΑΣ αρέσκεται να παίζει και λίγο build-up, να χτίσει λίγο την επίθεσή του, δηλαδή από την άμυνα και μετά να κάνει τη μεγάλη παλιά, ήθελε ένα καλό γήπεδο. Γιάννη, για να μην γίνει και τσάφ. Όλες οι ομάδες θέλουν ένα καλό γήπεδο. Από την άλλη, αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει για τον Παζιάννα και για μένα στο ποδόσφαιρο, αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα.
Ο τρόπος που αγωνίστηκε ο Παζιάννα ήταν για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Το πήρε και εδώ πέρα τελειώνει όλη η ιστορία. Είναι στην τρίτη θέση. Αντίστοιχα, μπορώ να σου πω ακριβώς το ίδιο πράγμα έκανε και η ΑΕΚ. Κατέβηκε για να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα και ανεξάρτητα τις αποδόσεις το πήρε. Τώρα, αν θέλουμε να φτάσουμε. Γερμανικό το σύστημα αυτό. Ίσως. Τώρα, εγώ γελάω με τους φιλάθλους της ΑΕΚ, οι οποίοι πραγματικά έχουν την απέτηση να παίζει μπάλα. Μέσα σε. Πόσο έχει ο Γιάννης τώρα, ένα μήνα. Να αλλάξει τα πάντα, να κάνει πρωταθλητισμό, να παίξει ένα εξαιρετικά φανταστικό ποδόσφαιρο, και να διηλεί τους πάντες, να κερδίζει και στο τέλος να πάρει και το πρωτάθλημα. Παιδιά, δεν γίνονται όλα. Θέλει χρόνο αυτό. Και εμείς δεν είχαμε αυτή την απέτηση όταν ήρθαμε μεταξύ σας το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Εντάξει, παράλογοι ήμασταν και εμείς. Γιατί, ήμασταν, και εμείς παράλογοι ήμασταν. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία άρχισε να χτίζεται, θέλαμε σόν και καλά να την πάμε για πρωτάθλημα φέτος. Και όταν αποκλειστήκαμε από το κύπελλο, απογοητευτήκαμε κιόλας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι ομάδες, μακάρι να φτάσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε ένα σημείο, να γίνεις Μπαρτσελόνα, να γίνεις Manchester United, Manchester City, Liverpool, να παίζεις φανταστικό ποδόσφαιρο, να φέρεις και αποτελέσματα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμη οι ομάδες δεν είναι αυτό. Αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Είχε κατοχή, έχασε. Τώρα είχε ο Παναθηναϊκός κατοχή. Δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο η ΑΕΚ, κέρδισε. Τι θα προτιμούσες εσύ? Νομίζω ότι όλοι προτιμάνε τη νίκη. Ακριβώς. Στο τέλος, δηλαδή, εντάξει, κάποια στιγμή θα ξεχαστεί το αποτέλεσμα, θα κοιτάς τον βαθμολογικό πίνακα. Ο Μεταξάς λέει: εγώ δεν τον κοιτάω. Καλά κάνει. Με καλά τον κοιτάξει, με τον κοιτάξει γιατί θα τον αγχώσει λίγο. Απλά ξέρεις τι γίνεται, Γέννη. Εκ του ασφαλούς το κερδίζεις, λες που έπρεπε να παίξουμε και μπάλα. Άμα χάνεις όμως, λες: ας μην παίζαμε μπάλα και σκερδίζαμε. Ακριβώς. Αυτό υπάρχει πάντα στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι, ναι. Κερδίζουμε, λέμε ότι. Να παίζουμε όμως και λίγο καλύτερα. Χάνουμε, λες, σας έπαιρνα εγώ το αποτέλεσμα και δεν με ενδιαφέρει την μπάλα, θα βλέπα. Εγώ πάντως χαίρομαι να βλέπω την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα και να μην διαλυθεί το σύμπαν βγάζοντας τον Ολυμπιακό πρωταθλητή με 30 βαθμούς. Το ΑΕΚ, ναι, πιστεύω ότι μπορεί, δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, όμως μπορεί να δυσκολέψει και να δώσει ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να μην είναι ο Ολυμπιακός 30 βαθμούς μπροστά, Γιάννη. Αυτό πέτυχε και ήταν πολύ σημαντικό που πέτυχε η ΑΕΚ και πραγματικά χαίρομαι να μην είναι τόσο μπροστά ο Ολυμπιακός. Δεν έχουμε πρωτάθλημα γενικότερα. Λοιπόν, θυμίζουμε απλά ότι ο ΠΑΣ επόμενη αγωνιστική παίζει με τον Βόλο και είναι 7.30 ώρα το Σάββατο, όχι συγγνώμη, 5 και 4 είναι το παιχνίδι του ΠΑΣ Γιάννενα με τον Βόλο τώρα το ερχόμενο Σάββατο. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Βροχή θα έχει, την έχουμε φάει με το, όχι με το κουτάλι αυτές τις μέρες, με, τι να πω, με τα αυτιάρια και μαζεύουμε. Να συνδεθούμε και με Αγρίνιο, Γιάννη. Ναι, να αλλάξουμε πλέον θέμα. Και γιατί να πάμε και λίγο και στο Πανετολικό. Δεν είδαμε όλα τα γκολ προηγουμένως, γιατί όπως πάντα έχουμε ξεχωριστά την ώρα του Πανετολικού. Ο οποίος Πανετολικός πραγματικά αυτή τη φορά ευχαρίστησε τον κόσμο του. Νομίζω έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Στο ίδιο γήπεδο, Στο ίδιο γήπεδο. Στο ίδιο γήπεδο θα πέτυχε αυτό που περίμεναν τόσο καιρό. Θέλω να δω ένα αναγεννημένο και αναζωογονημένο Πανετολικό. Θέλω ο Πανετολικός να είναι στην κατηγορία δραστήριος, ανταγωνιστικός και πρωταγωνιστής. Έχει ανάγκη ομάδες σαν τον Πανετολικό, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πιστεύω ότι όταν θα επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές που είναι τραυματίες, αλλά και όταν έρθει ο Γενάρης με το καλό και ο Κοστούλας πάρει κάποιους παίχτες και ενισχύσει την ομάδα, θα δούμε ένα διαφορετικό Πανετολικό, ο οποίος δεν βλέπω να κινδυνεύει. Ο Πανετολικός έκανε ένα δωράκι στον εαυτό του με το μεγάλο διπλό που πήρε στο Πανθεσσαλικό. Ο ΠΑΣ Γιάννενα του έδωσε και αυτός λίγο ένα δωράκι, γιατί δεν άφησε τη Λαμία να πάρει τίποτα από αυτό το μάτς. Στο ίδιο γήπεδο, ξαναλέω, στο Πανθεσσαλικό. Ναι. Έτσι, το Πανθεσσαλικό, νομίζω, ο Γιάννης Τσιρώνης, λίγο θα συνδεθούμε μαζί του. Θα είναι το γούρι του Παζιάννα. Το κομβικό γήπεδο. Το Πανετολικού. Ναι, για τον Πανετολικό μπορεί να αποδεχτεί το κομβικό γήπεδο φέτος. Να πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα από το πώς νίκησε ο Πανετολικός μέσα στο Βόλο. Μόρση, το σούτα τον Μόρση, καταπληκτικό στη γωνία, 1-0 για τον Πανετολικό στο 3. Ο Μόρση, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής. Κοιτάξτε πόσο ωραία κίνηση κάνει, παίρνοντας την μπάλα αριστερά και συγκλίνοντας προς τον άξονα. Απέφυγε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο τον Ρομέρο. Ο Ρεγκατέν θα εκτελέσει χαμηλά, καταπληκτικό γκολ. Δεύτερο υπέροχο γκολ στο μάτς, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο 7, με τον Ρεγκατέν, ο οποίος με πόδι από εκεί που περισσότερο βολεύει,
αριστεροπόδαρο, θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη γωνία του Μελίσσα. Μπεργκότς. Πάσα του Αντούνες δεν έφτασε στον προορισμό της. Ήταν ο Μόρσεϊ, θέλει να περάσει ο Καρέλης. Ο Μόρσεϊ πλασάρει, τράβηξε το σώμα του αριστερά προκειμένου να τη βρει με το δεξί και να τη στείλει στο απέναντι παραθυράκι. Σουτ, να δούμε εδώ από τον Σοάρες, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Μελίσσα σε μια πολύ περίεργη φάση για την οποία ακόμα διαμαρτύρεται το Φλόρες. Μπαρτόλο. Και πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Η σέντρα του Μπαρτόλου είναι εξαιρετική. Κεφαλιά του Ροσέρο, η επέμβαση από τον Μελίσσα. Στο 22, τεράστια ευκαιρία για τον Βόλο να πάρει κεφάλι στο σκορ, να φέρει τούμπα το μάτς. Η αγώνια πάσα του Μεντόσα για τον Μόρσεϊ. Δεν το μάρκαρε στο κοντρόλ ο Ρομέρο και πλέον έχει θέμα με τον Μόρσεϊ, ο οποίος θέλει να περάσει. Είναι γρήγορος, θα μπει μέσα στην περιοχή. Ο Μόρσεϊ κρατάει, βγαίνει και με το γόνατο απομακρύνει σε κόρνερ ο Κλέιμαν. Ο Ρομέρο που ανεβαίνει ψηλά. Σέντρα από τον Ρομέρο. Κεφαλιά από τον Ορός. Έρχεται ο Ρεγκατέν. Κερδίζει πίσω για τον Σοάρες. Δεύτερη φορά που απειλεί από μακρινή απόσταση ο Σοάρες και την δεύτερη φορά βρίσκει απέναντί του σε ετοιμότητα τον Μελίς. Ο Μεντόσα για τον Μόρσεϊ. Αυτό στην κίνηση που κάνει ο Χουχούμης. Στην ευκαιρία για τον Πανετολικό. Βγήκε μια σέντρα. Υπέροχο γκολ από τον Καρέλη. Στο 33 παίρνει κεφάλι ξανά στο σκόρο Πανετολικός. Και πάλι τα προβλήματα του Βόλου έρχονται από τη δεξιά του πτέρυγα, από εκεί που βρίσκεται ο Ρομέρο δηλαδή. Από εκεί αναπτύχθηκε η ομάδα του Αγρινίου με την πολύ ωραία κίνηση του Χουχούμη. Αλλά περνάμε στην περιοχή, το σούτ από τον Ρεγκατέν δεν είναι στη γωνία, δεν είναι πολύ δυνατό. Ο Μελίσσας έπεσε και μπλόκαρε. Ο Φλόρες. Φεράρι ξανά. Βλέπει απέναντι την κίνηση που κάνει ο Μπαρτόλο. Βοητκόφσκι κλείνει. Μπαρτόλο εκμεταλλεύεται το χώρο που υπάρχει, κάνει ένα σουτ χαμηλά, η μπάλα περνά έξω από το αριστερό δοκάρι του Μελίσσα στο 54. Σουάρες, κουβάλισε αρκετά την μπάλα, την έβγαλε πλάγια για τον Ρεγκατέν. Ζητάει ο Φανβέρ, το Ρεγκατέν τον βλέπει. Ο Ροσέρο είναι αυτός που πηγαίνει στην φάση, γύρισε πάρα πολύ ωραία ο Ροσέρο, αλλά το σουτ ήταν αδύναμο. Εκτέλεση τώρα, το σουτ χαμηλά από τον στόπερ τον Αντούνες, μεγάλη επέμβαση. Από τον Κλέιμαν, κρατάει ζωντανό τον Βόλο. Λάθη στις μεταβιβάσεις, κακές επαφές με την μπάλα, όπως αυτή του Φανφέρ τώρα. Δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την προσπάθεια του Βόλου. Καρέλης κάνει κίνηση ο Λούι, θα τον βρει ο Καρέλης. Ο Λούι θα πλασάρει πάνω από τον Κλέιμαν στην έξοδο, ο οποίος βρήκε την μπάλα. Σταμάτησε λίγο την τροχιά της. Και πρόλαβαν οι υπόλοιποι. Πάσα για τον Καρέλη από τον Ντουάρτε, βγαίνει και μαζεύει ο Κλέιμαν. Μάλιστα. Ωραία. Το να κερδίζει ο Πανετολικός, σου ξαναλέω πάλι, δημιουργεί αισθήματα χαράς. Έτσι όπως είναι δομημένη η εκπομπή, άμα κερδίζει ο Παζιάννα, ο Πανετολικός, Καραϊσκάκης, ο Θεσπρωτός του Καραλάκη, για να γίνει σε άρτας, ο Τηλεκράτης. Είμαστε όλοι μας σε πανηγυρικό κλίμα, ας πούμε. Όλοι, πώς το λέμε. Εορταστικό το κλίμα. Εορταστικό κλίμα. Θα είναι πάντοτε. Για μια νίκη ζούμε όλοι, ας πούμε. Έχουμε στη γραμμή το. Φίλο μας από το Αγρίνιο. Να συνδεθούμε λοιπόν μέσω Skype με τον Γιάννη τον Τζιρόνι. Γιάννη, χαρούμενο σε βλέπω. Γελάει. Έχει αλλάξει η φάτσα σου, η μορφή σου είναι διαφορετική σήμερα. Τι γίνεται, Γιάννη. Είναι, είναι η μέρα χαρά σήμερα. Κέρδισε και ο ΠΑΣ, κέρδισε και ο Πανετολικός. Μια χαρά. Λοιπόν, ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Έρχεται και στον ΠΑΣ, Νικολάδες. Μες στον Πανετολικό έχουμε τρεις. Έχουμε τον Νίκο τον Βέργο, τον Νίκο τον Καρέλη και τον Νίκο τον Μελίσσα. Ο Καρέλης σκόραρε μάλιστα. Έχουμε και μια μεγάλη μορφή, ο οποίος βετεράνος, τον Νίκο Σολιάκος, που είχαμε στην Οικουμενή. Χρόνια πολλά, Νικόλα. Για πες μας, Γιάννη, τι έγινε τώρα με τον Πανετολικό ξαφνικά. Τεράστια η νίκη αυτή. Έδιωξε ένα προπονητή ουσιαστικά. Τι άλλαξε. Τι άλλαξε, δεν άλλαξε. Αρχίσαν, με είχατε ρωτήσει σε προηγούμενες εκπομπές αν θα ανακάμψει ο Πανετολικός και σας είχα απαντήσει ότι όταν θα αρχίσουν να επιστρέφουν ποδοσφαιριστές, γιατί είχε πολλές αποστήσεις κομβικών παικτών ο Πανετολικός για το παιχνίδι του, έτσι. Σας είχα πει λοιπόν ότι όταν αρχίσουν να επιστρέφουν κάποιοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, γιατί όλοι δεν πρόκειται να επιστρέψουν, γιατί δυστυχώς υπήρχαν και σοβαροί τραυματισμοί μεταξύ αυτών. Λοιπόν, θα αρχίσει η ομάδα σιγά σιγά να βρίσκει το δρόμο της και όταν επιστρέψει ο κόσμος στην έδρα της θα αρχίσει να βρίσκει το δρόμο της ακόμη πιο πολύ. Εν πάση περιπτώσει,
αυτή ήταν η τρίτη νίκη του Πανετολικού στο πρωτάθλημα, η δεύτερη εκτός έδρας. Και ήρθε για δύο λόγους κυρίως. Ήρθε γιατί ο Πανετολικός ήταν καλύτερος στην άμυνα σε αυτό το παιχνίδι, και ο άλλος ο λόγος ήταν γιατί τα πήγε πολύ καλά μεσοεπιθετικά και λόγω των επιστροφών, αλλά και λόγω της καλής εμφάνισης παικτών όπως ο Μόρσεϊ, όπως ο Καρέλης, αλλά όχι μόνο των μεσοεπιθετικών και αμυντικών, όπως ο Κουχούμης, ο οποίος εξηλαιώθηκε, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο για το προηγούμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που με δύο δικά του λάθη κατάφερε ο Παναθηναϊκός και πήρε την νίκη. Σε αυτό το παιχνίδι, εκτός του ότι είχε πολύ καλή παρουσία αμυντικά, είχε εξαιρετική παρουσία και στο επιθετικό κομμάτι. Έβγαλε μια φοβερή ασίστ στον Καρέλη που πέτυχε το δεύτερο γκολ, το νικητήριο γκολ. Αλλά εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Μόρσεϊ σε αυτό το παιχνίδι. Ένας ποδοσφαιριστής που μας θύμισε το Μόρσεϊ των παιχνιδιών της προετοιμασίας και των πρώτων παιχνιδιών του πρωταθλήματος. Βέβαια το ζητούμενο είναι να υπάρχει και διάρκεια στην απόδοση, όχι μόνο του Μόρσεϊ, όλων των ποδοσφαιριστών. Το τόνισε και ο Γιάννης Αναστασίου αυτό στη συνέντευξη του μετά, γιατί χωρίς διάρκεια με σκαμπανεβάσματα δεν γίνεται τίποτα. Αλλά πιστεύω ότι με τις επιστροφές σιγά σιγά θα αρχίσει η ομάδα να βρίσκει ρυθμό πάλι, γιατί τον είχε χάσει το ρυθμό της από τη στιγμή που είχε φτάσει να της λείπουν 7-8 βασικοί ποδοσφαιριστές. Είχε χάσει λογικό, ήταν να χάσει όχι μόνο το ρυθμό της, ουσιαστικά το διοργανώθηκε. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν, ας πούμε, αποτέλεσμα καλής τακτικής προσέγγισης ή αν περισσότερο θα έλεγα περισσότερο πάθους, ενέργειας που έβγαλε η ομάδα, αυτοπεποίθηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τι από τα δύο. Γιατί διάρκεια, αν έχεις μια καλή τακτικά ομάδα, μπορείς να έχεις και διάρκεια. Αν είναι θέμα μόνο πάθους, εντάξει, θα κάνεις ένα-δύο αποτελέσματα, αλλά δεν αρκεί μόνο το πάθος. Όχι, δεν ήταν μόνο λόγω πάθους, αν και υπήρχε πάθος σε αυτό το παιχνίδι. Και ήταν ένα από τα στοιχεία που χαρακτήρισαν το παιχνίδι της ομάδας. Τακτικά καλός ήταν ο Πανετολικός και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Όμως πλήρωσε τα λάθη του. Σε αυτό το παιχνίδι και τακτικά ήταν καλός. Και αμυντικά δηλαδή ήταν καλός, αλλά και όπως ήταν στημένη η ομάδα, το πλάνο της ομάδας, όπως ο ανατολισμός στον κήπεδο, έδινε χώρο στον αντίπαλο, προσπαθούσε να χτυπήσει μια αντιπιθέση και μάλιστα στο δεύτερο χρόνο θα μπορούσε να πετύχει και κάποιο γκολ ακόμη. Έτσι, είχε κάποια ευκαιρία. Είχε την ευκαιρία. Με λίγα λόγια, η διαφορά του Πανετολικού σε αυτόν τον αγώνα ήταν ότι δεν έκανε λάθη. Λάθη που του στοιχίζανε. Δεν έκανε λάθη. Ουσιαστικά βελτιώθηκε στον ατομικό παράγοντα. Ναι, ναι. Αλλά καταρχήν να σας πω κάτι. Ένα στοιχείο που το επισήμανα και παλιότερα και στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι. Ο Πανετολικός δεν υπέπεσε σε παράβαση πέναλτι καταρχήν. Γιατί έχει δεχτεί, έχει υποπέσει 7 πέναλτι. Αυτό στο ποδόσφαιρο είναι, δεν έχει. Εντάξει, είναι πολλά όμως και είναι σε όσα παιχνίδια δεν υπέπεσε παράβαση πέναλτι και είναι αποτέλεσμα. Αλλά κυρίως γενικά δεν είχε αρνητικά λάθη σε αυτό το παιχνίδι η ομάδα του Πανετολικού. Ειδικά μετά το δεύτερο γκολ που σημείωσε στο 32, στο 33, ο Πανετολικός μπορεί να πω ότι ήταν αλάνθαστος αμυντικά. Δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να κάνει μεγάλες φάσεις. Ήταν γενικά η παρουσία του, η εμφάνισή του σε αυτό το παιχνίδι ήταν πιστική. Μετά από καιρό θα έλεγα πιστική, έπεισε ότι μπορεί να πάρει αποτελέσματα και το πήρε, έτσι. Αν λοιπόν πείθει ο Πανετολικός ότι μπορεί να πάρει αποτελέσματα και τελικά τα ατομικά λάθη ήταν αυτά τα οποία τον καταδίκαζαν, μήπως αυτό που λέμε τόσο καιρό ότι χρειάζεται ενίσχυση με την επιστροφή, μήπως δεν είναι τόσο επιτακτική ανάγκη η μεταγραφή κάποιου ποδοσφαιριστή τώρα το Γενάρη? Μήπως δηλαδή ο Πανετολικός μπορεί να βρει το δρόμο του έστω και με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, γιατί και τον καλοκαίρι έκανε κινήσεις. Και το υλικό του δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τόσο άσχημο, γιατί μέχρι προχθές συζητάγαμε ότι ο Πανετολικός θέλει τουλάχιστον 3, να μην πω 4 ποδοσφαιριστές. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε ότι τα ατομικά λάθη φταίγαν τελικά. Τα οποία βελτιώνονται όμως και γενικά βελτιώνεται και η ομάδα, έχουμε και επιστροφές, πάμε σε αισιόδοξα σενάρια. Ο έρμος, ο παδός του Πανετολικού, πού θα κατασταλάξει τώρα? Λοιπόν, κοιτάξτε, όχι, είναι κατασταλαγμένα τα πράγματα. Ο Πανετολικός έκανε κινήσεις το καλοκαίρι,
Πήρε, έκανε 11 μεταγραφές, βέβαια. Ακριβώς, γι' αυτό μιλάω. 13 ποδοσφαιριστές από αυτός που είχε ουσιαστικά, άλλαξε η ομάδα, έτσι, άλλαξε... Μα γι' αυτό τα επισημαίνω αυτά. Γι' αυτό τα επισημαίνω, γιατί μια μεγάλη νίκη τώρα μας ανατρέπει όλα τα δεδομένα. Ξαφνικά βλέπουμε ότι έχει πλάνο, δεν κάνει λάθος, δεν κάνει πέναλτι. Ναι, για να έχει καθαρή εικόνα και ο τηλεθεατής που ναι, μας ακούει. Ακριβώς. Ο Πανετολικός έκανε τις κινήσεις αυτές που έκανε. Είχε πολλές απουσίες, τον χτύπησαν οι δραματισμοί. Έχασε 6, 7 και 8 βασικούς ποδοσφαιριστές. Από αυτούς που στήριζε το παιχνίδι, που είχε γίνει όλος ο σχεδιασμός το καλοκαίρι. Έχασε το βασικό του, τον κορμό δηλαδή ουσιαστικά. Αυτό σε οποιαδήποτε ομάδα και να συνέβαινε, έτσι, θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Έφερε αυτή η κατάσταση, έφερε 5-6 είτε στα πανωτά. Και η ομάδα υποχώρησε και βαθμολογικά. Συνέπεια ήταν αυτό. Σιγά σιγά άρχισε να έχει επιστροφές. Προσπαθεί να βρει ρυθμό ξανά με τις επιστροφές που έχει. Γιατί και οι ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν σιγά σιγά προσπαθούν να βρουν το ρυθμό τους, να φτάσουν σε κατάσταση να μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα και να μπουν στο πνεύμα αυτών που θέλει ο Γιάννης Αναστασίου να περάσει στην ομάδα και στην εικόνα που θέλει να έχει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ομάδα δεν χρειάζεται ενίσχυση και στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Γιατί από τους ποδοσφαιριστές που είχε χάσει με τραυματισμούς, 3-4 δεν θα επιστρέψουν. Είναι με βαρύς τραυματισμούς που χάνουν τη σεζόν. Είναι και ένας, σαν ο Ζεστέν, το φορ, τον οποίο τον πήρε τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο εκεί, τον Οκτώβριο τον έδωσε με μεταγραφή. Έτσι, είναι 4 ποδοσφαιριστές από αυτούς που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι και στους οποίους πόντερε η ομάδα, μπορώ να τους αναφέρω και ονομαστικά. Είναι ο Βαρόνε, είναι ο Ντίας, είναι σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Ο Λιάβας, ο Περέιρα, λείπει. Λοιπόν, αυτοί πρέπει να βρεθούν λύσεις, να αντικατασταθούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ώστε η ομάδα να έχει τις λύσεις που χρειάζεται. Γιατί έφτασε σε ένα σημείο να μην μπορεί να αντικαταστήσει τους ποδοσφαιριστές αυτούς με εισάξιους, να το πω έτσι. Έχει ποδοσφαιριστές στον πάγκο, υπάρχουν ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές στην ομάδα, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να σηκώσουν στους ώμους τους το βάρος της ομάδας όταν λείπουν 6 και 7 βασικοί. Γιάννη, υπάρχει τίποτα μεταγραφικό. Οπότε είχε πει και ο Γιάννης Αναστασίου την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί αυτή τη φορά ρωτήθηκε πάλι η συνέντευξη που μετά τον αγώνα και μάλιστα ρωτήθηκε συγκεκριμένα για αν βλέπει για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή στον άξονα εκεί στο κέντρο, ενός ποδοσφαιριστή που μπορεί να κουβαλήσει μπάλα, να κάνει παιχνίδι κτλ. Είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω στο μυαλό μου, αφήστε με τις μεταγραφές, είναι νωρίς, δεν ήθελα να μιλήσει σχετικά. Με ενδιαφέρει το παιχνίδι με τον ελληνικό, είπε, και είχε δίκιο σε αυτό. Όμως, από ό,τι είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, με τη διοίκηση έχουν επισημάνει τους στόχους, τους οποίους έχουν θέσει για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και θα προσπαθούν να ενισχυθούν, χωρίς βέβαια να ξέρουμε τον αριθμό των παικτών και τις θέσεις. Όμως, να πούμε ότι από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι που έρχεται για τον Πανετολικό, που ακολουθεί βέβαια και ένα βαρύ πρόγραμμα, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι με τον Ιωνικό το Σάββατο και το τόνισε ο Γιάννης Αναστασίου αυτό στη συνέντευξη που μετά τον αγώνα. Γιατί αν ο Πανετολικός είναι αυτός που πρέπει και καταφέρει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, θα περάσει και τον Ιωνικό βαθμολογικά, θα μεγαλώσει αυτοπεποίθηση των παιχτών. Αν μπορέσει να κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα στην αναρρίχηση του βαθμολογικά. Βέβαια ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, να επισημάνουμε. Το Σάββατο παίζει με τον Ιωνικό, υπάρχει εμβόλυμη μια αγωνιστική την Τρίτη. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος, πηγαίνει στην Τρίπολη να παίξει με τον Αστέρα. Το επόμενο Σάββατο έχει πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Το επόμενο Σάββατο έχει παιχνίδι πάλι στην έδρα του. Και μετά έχει αγώνα κυπέλλου. Να πούμε και αυτό, ότι ο Πανετολικός την Τετάρτη κέρδισε τη Νίκη Βόλου για το κύπελο, στο Πανθεσσαλικό επίσης. Η ομάδα του Αγρινίου είχε κατασκηνώσει εκεί στο Βόλο από την Τετάρτη. Ναι, γιατί έπαιξε δύο πανωτά, σωστά. Έκανε το 2-2, έτσι κέρδισε και την Τετάρτη Νίκη Βόλου για το κύπελο. Έκανε ένα πρώτο βήμα σημαντικό για την πρόκριση στους 8 του κυπέλου. Κέρδισε και πήρε και την πολύ σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στην ομάδα του Βόλου το Σάββατο.
Θα είναι το κομβικό γήπεδο, το σημείο αναφοράς του Πανετολικού φέτος ο Βόλος, γιατί πήρατε το διπλό εκεί, πήρατε την πρόκριση σχεδόν στο κύπελο εκεί. Σας βοήθησε και λίγο Πας Γιάννενα σήμερα να μην περάσει Λαμία ή να μην σας ισοβαθμίσει. Άρχισε η ανάκαμψη του Πανετολικού, από το Βόλο. Πάμε τώρα για συμφωνώ και εγώ με το, θα συμφωνήσω και εγώ με τον Γιάννη Αναστασίου, είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ιωνικό. Πρέπει η ομάδα Πάσης Θησία να πάρει την νίκη για να κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για τη βαθμολογική αναρρίχηση. Είναι μια ομάδα με τους ίδιους στόχους ο Ιωνικός. Αν έχει και τη στήριξη των φιλάθλων και των οπαδών του Πανετολικός, που πιστεύω θα την έχει, βγήκε και μια ανακοίνωση για τα εισιτήρια από την ομάδα του Αγρινίου σήμερα, για τη μικρή κερκίδα και για το πέταλο τα εισιτήρια 5 ευρώ, ναι. Παραμένω στα 12 ευρώ αυτά στη μεγάλη κερκίδα. Πιστεύω θα έχει τη στήριξη και των οπαδών του, θα υπάρχει ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Ο Πανετολικός είναι από τις ομάδες που έχουν κόσμο. Εντάξει τώρα το βάζει το εισιτήριο 5 ευρώ. Θα καταφέρει αν δείξει το καλό του πρόσωπο, όπως έδειξε και στο Βόλο. Θα έχει και επιστροφές ποδοσφαιριστών σε σχέση με το παιχνίδι στο Βόλο. Θα έχει το Μαλί που του έλειπε. Θα έχει τον Κορνέλιος, ο οποίος είχε δηλωθεί, ήταν τιμωρημένος αυτό το παιχνίδι. Μιλάμε για δύο στόπερ τώρα. Και με την ευκαιρία που αναφέρω τα στόπερ, να πω ότι ένας κομβικός ποδοσφαιριστής, όπως αποδεικνύεται μέσα από τα παιχνίδια και από τις ανάγκες της ομάδας, είναι και ο Αντούνες τελικά. Ο Αντούνες, ο οποίος αποκτήθηκε στις τελευταίες μεταγραφές της ομάδας, αποκτήθηκε κυρίως γιατί τραυματίστηκε ο Περέιρα, με σκοπό να αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ. Βέβαια γνωρίζαμε τότε στο βιογραφικό του ότι μπορεί να αγωνιστεί και ως αμυντικό χαφ. Πράγμα που το είδαμε και στην πράξη, αγωνίστηκε σε κάποια παιχνίδια ως αμυντικό χαφ. Τώρα τον είδαμε να αγωνίζεται και ως στόπερ, γιατί ο Πανετολικός ήταν ουσιαστικά χωρίς στόπερ στο παιχνίδι με τον Βόλο. Μόνο ο Βρυγκότς, ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό, δεν ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια. Και τον είδαμε να τα πηγαίνει πολύ καλά, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει σε πολλές θέσεις. Οπότε πέρα από τον Μόρφη που ήταν εξαιρετικός αυτό το παιχνίδι και έκανε τη διαφορά, ήταν ο καλύτερος του Πανετολικού, και τον Καρέλη που άρχισε να βρίσκει δίχτυα, ήταν το δεύτερο γκολ του αυτό που πέτυχε, ένα σημείο αναφοράς είναι και ο Αντούνες. Όπως είναι βέβαια και οι ποδοσφαιριστές μεσοεπιθετικοί που επέστρεψαν από τραυματισμούς, όπως ο Μπαρμπόσα και μάλιστα, Γιάννη μου, λοιπόν... Να αναφέρω όμως πριν κλείσουμε να κάνω μια αναφορά, γιατί αξίζει πραγματικά, δυστυχώς δεν είχαμε μόνο ευχάριστα στον Πανετολικό, γιατί πέρα από τις νίκες και τα του πρωταβλήματος και του κυπέλλου, είχαμε και μια απώλεια, σημαντική μεγάλη απώλεια, την Τετάρτη το πρωί. Έφυγε από τη ζωή ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής εμβληματικός για τον Πανετολικό, ο Νίκος Κουτσογιάννης. Πρέπει να το αναφέρω αυτό. Καλά, είναι ο μεγαλύτερος σκόρερ όλων των εποχών στην ομάδα του Αγρινίου και ο μακροβιότερος προπονητής αργότερα στον Πανετολικό. Ήταν προπονητής στον Πανετολικό για 8 χρονιές, όχι βέβαια συνεχόμενες, αλλά καθοδήγησε την ομάδα από τον Πάκο για 8 χρονιές. Είναι και αυτός ένας ιστορία από τους εμβληματικούς ποδοσφαιριστές, μία αναφορά. Γιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην οικογένειά του. Για όλη την ενημέρωση. Ας δούμε τι θα γίνει τώρα με τον Πανετολικό. Όλοι οι αγώνες είναι κρίσιμοι. 5 ευρώ το εισιτήριο για τους οπαδούς του Πανετολικού. Νομίζω ότι θα είναι εξαιρετική αυτή η προσφορά και νομίζω ότι θα ανταποκριθούν οι οπαδοί σας για να βοηθήσουν την ομάδα. Και εγώ αυτό πιστεύω θα ανταποκριθούν και θα δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα που τη χρειάζεται. Ωραιότατα. Καλό βράδυ, Γιάννη. Λοιπόν, καλό βράδυ και σε εσάς. Πάμε σε διαφημίσεις. Εμείς θα γυρίσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε κοντά μας. Πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και είμαστε κοντά σας πάλι με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Με Καραϊσκάκη, με Θεσπρωτό. Και έχουμε και γυναικείο μπάσκετ σήμερα, έτσι. Και όχι μόνο γυναικείο. Και όχι μόνο. Μπάσκετ ποδόσφαιρο. Γενικότερα. Και ποδόσφαιρο έχουμε και γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχουμε και γκολ. Έχουμε πολλά ακόμα να τι δούμε. Τι δεν έχουμε. Και Γιάννη Γιαννάκη στο τέλος. Και Αλέκο Καρίτσα θα έχουμε. Και ανέκδοτο θα έχουμε. Τα πάντα όλα. Τα πάντα διαφημίσεις, γρήγορα πάμε. Επιστρέψαμε πάλι και πάμε, Γιάννη, στην αγαπημένη μας Super League. Δύο. Για να δούμε τι έγινε σε αυτή την αγωνιστική. Όπου εδώ πέρα έχουμε. Γιάννη, το Λεβαδιακό το βλέπεις τρένο? Περνάει από εκεί το τρένο. Περνάει. Περνάει από εκεί τρένο, δεν βαριέσαι. Όχι, περνάει. Ξέρω εγώ, μην ένα, το βλέπεις. Κοντά είναι, εν πάση περιπτώσει. Άμα δεν περνάει μέσα από τη Λεβαδιά, τι θες να περνάει? Μαζί με τα σουβλάκια. Λοιπόν, Καλυθέα Λεβαδιακός 0-1, ΑΕΛ Βέρεια 1-1. Κάτι ακούστηκε για Τσιόλι, αλλά το διαψεύδει ο Κούγιας.
Ναι. Αλμοπός Αρεδέας Θεσπρωτός 1-0 ήταν για τον για την ομάδα της Οικουμενίτσας. Ζάκυνθος Επισκοπή 0-3. Νίκη Βόλου Ξάνθη 0-1. Συνεχίζει και εδώ η Ξάνθη είναι τρένο. Ολυμπιακός Βόλου Πανσεραϊκός 2-1. Όφι Ιερά Πέτρας Ρόδος 1-1. ΠΑΕ Χανιά Κηφισιά 3-0. Αρχίζει λίγο πτωτική πορεία η Κηφισιά, βλέπω. ΠΑΟΚ Β Αναγέννηση Καρδίτσας. Οπ, το χάσα. ΠΑΟΚ Β λοιπόν Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1. Τρίκαλα Απόλλων Πόντου 2-0. Εργοτέλης Παναθηναϊκός Β 1-0 για τον Μάρκο Νίκου Μπαδήμα. Χρόνια πολλά. Βέβαια. Ναι. Εγάλεο Ηρόδοτος 2-0. Απόλλων Λάρισας Ηρακλής 0-1. Διαγόρα ΑΕΚ Β 0-1 και Ολυμπιακός Βόλου Πιερικός 0-1. Έχει πολύ καλή ομάδα η ΑΕΚ Β εδώ πέρα, να ξέρεις. Ναι, πάει καλά. Αλλά έχει ανεβοκατεβάσματα, έτσι. Πάνε και στη μεγάλη ομάδα παίχτες. Ναι. Η Βόλου 14, Ξάνθη 13. Ολυμπιακός Βόλου 10, Αναγέννηση Καρδίτσας 9, Νίκη Βόλου 9. Κοίτα που είναι η ΑΕΛ. Ολυμπιακός Αρδέας 9, Ηρακλής 8. Έφαγε κάτι ψηλές εκεί ο Πήλιος. ΑΕΛ 8, ΠΑΟΚ Β 8. Ουσιαστικά τώρα η Βέρεια είναι, νομίζω, η κύρια διεκδικήτρια του τίτλου εδώ πέρα. Με την Ξάνθη. Τη Βέρεια πρέπει. Αν και η Ξάνθη, έχει τα ίδια υποτιμήσει. Και μπορεί να ξυπνήσει και η άλλη αργότερα. Ξάνθη που είναι και ο φίλος μας ο Αλέξο Μιχαήλ. Λεβαδιακός, ναι, σωστά. Λεβαδιακός 14, ΑΕΚ Β 13, Ρόδος 12, Καλλιθέα 12. Οδηγούν εδώ την κούρσα σε ένα πολύ ενδιαφέροντα ομιλό, γιατί κοίταξε τι γίνεται. Έτσι. Σε πολύ μικρές αποστάσεις οι ομάδες. Αυτά με την βαθμολογία. Το Εργοτέλης 10. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο Νίκος Μπαδήμας. Καλά, σίγουρα. Εξαιρετική δουλειά, εξαιρετικός προπονητής. Πάντα με νέους παίχτες. Και πάντα με νέους παίχτες και χωρίς δυνατότητες που είχε κάποτε ο Εργοτέλης. Όχι, δεν είναι καμία σχέση. Ήρθε η ώρα για σύνδεση με Οικουμενίτσα τώρα να πάμε στον Φίλιππο τον Πλιακοπάνο, ο οποίος. Η ώρα του Θεσπρωτού. Είναι για την ώρα του Θεσπρωτού, είναι εδώ, μας περιμένει, είναι εκεί μάλλον, εδώ δεν είναι. Καλησπέρα, Φίλιππε. Εδώ έρχεται συχνά. Καλησπέρα Αλέκο, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Τι θα γίνει εσύ Φίλιππε, να πανηγυρίσουμε και μια νίκη λίγο. Εντάξει, πανηγυρίσουμε. Να έχουμε αυτό το κλίμα του χαμογελαστό. Χαλάσαμε το ωραίο κλίμα με αρκετές ομάδες από αυτές που μεταδίδουμε στην περιοχή της Ηπείρου. Χαλάσαμε το ωραίο Εντάξει, κλίμα. Εντάξει, δεν είπατε άσχημα γενικά, δεν είστε άσχημα Φίλιππε, δεν είστε άσχημα. Οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές, Γιάννη, και είναι θέμα το ποιος θα πάρει κεφάλι στο σκορ. Εμείς τα δύο παιχνίδια που από τα τρεις ήττες που κάναμε εκτός έδρας, δεχτήκαμε ένα γκολ και στα δύο παιχνίδια, και στην Αναγέννηση Καρδίτσας και χθες στον Αλμοβό. Στα πρώτα δύο λεπτά. Να, αυτό είναι και το γκολ, έτσι. Και το γκολ τώρα εδώ πέρα. Σκόραρε χτες για τον Αλμοπού Αρεδέας. Είχαμε τέσσερις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αρκετά καλές ευκαιρίες για να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε. Ακόμα και να περάσουμε μπροστά, δεν καταφέραμε να τις μετατρέψουμε σε γκολ. Ο Αλμοπός Αρεδέας διαχειρίστηκε το προβάδισμα και κατάφερε να φύγει νικητής από το γήπεδο. Ναι, αυτό είχε και στην Καρδίτσα νομίζω είχε δεχτεί γρήγορο γκολ ο Θες Πρωτός. Ναι, στην Καρδίτσα ήταν στο 50, στο 52 λεπτό. Ναι. Χθες ήταν στο 2 και 40. Ο Ρόβας. Ποιος Ρόβας είναι από... Ναι, ποιος Ρόβας είναι εκεί. Ποιος από όλους τους Ρόβες, γιατί είχε περάσει ο Βασίλης από εδώ. Ο Βασίλης. Υπάρχει ένας Ρόβας ο οποίος έχει παίξει τον Μπαζιάννα, έχει παίξει τον Άρη. Ο Χρήστος ο Ρόβας είναι αυτός, δεν νομίζω. Δεν πρέπει να είναι αυτός. Δεν ξέρω, μην έχουν καμία συγγένεια, γιατί είναι πολύ. Ναι. Μάλιστα. Είστε ικανοποιημένοι από την απόδοση της ομάδας γενικά σε αυτόν τον αγώνα? Από την απόδοση της ομάδας είμαστε ικανοποιημένοι, βέβαια. Αυτό το που είπατε και προηγουμένως, ότι το παίξαμε καλά και χάσαμε, δεν μας αρκεί. Είναι μια αλήθεια τώρα. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι το Σάββατο στις 2:45 με την Νίκη Βόλου στο γήπεδο στο Δημοτικό Στάδιο Οικουμενίτσας. Να σημειώσω εδώ ότι έχουμε και ευχάριστες αναμνήσεις βέβαια από την Νίκη Βόλου. Είναι η ομάδα που στο Πανθεσσαλικό Στάδιο την είχαμε κερδίσει το 2019 για την είσοδό μας στην τότε Football League. Ήταν η αρχή του ξεκινήματος του επαγγελματικού του Θεσπρωτού. Την είχαμε κερδίσει 0-1 τον Μάιο του 2019.
μέσα στο Πανθεσσαλικό είναι ένα τυχερό στάδιο για πολλές ομάδες. Τι γίνεται στο Πανθεσσαλικό? Δεν είναι Πανθεσσαλικό, έχουμε συμβαστεί μία ώρα. Ακούμε το πλέον. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δηλώσουμε και εμείς στα δεύτερη έδρα του χρόνου. Είχε γίνει και αυτό. Έχουν επιστρέψει σχεδόν οι περισσότεροι τραυματίες εκτός από τις μακροχρόνια τον Κολτσίδα και τον αρχηγό μας τον Χάρη τον Μπίκα. Περιμένουμε τα παιδιά αυτά από το Μάρτιο περίπου να γυρίσουν. Οι περισσότεροι τραυματίες και νοσούντες από COVID που είχαμε και δύο παιδιά επιστρέψανε και πιστεύουμε τώρα να είμαστε πλήρεις να υποδεχτούμε την νίκη Βόλου. Η επόμενη αγωνιστική είναι με την νίκη Βόλου. Ναι, είναι το Σάββατο στις 3 παρατέταρτο. Σάββατο 3 παρατέταρτο με την νίκη Βόλου. Τα εισιτήρια τι τιμές έχουν? Δεν άκουσα. Τα εισιτήρια λέω, τι τιμές έχουν να ξέρει ο κόσμος? Υπάρχει το παιδικό με 5 ευρώ, υπάρχει 10 ευρώ ίσως και υπάρχει και στις καλύτερες θέσεις με 15 ευρώ. 5, 10 και 15. Ωραία, μια χαρά. Όποιος θέλει μπορεί να ενισχύσει την ομάδα, δεν είναι πολύ μεγάλο το εισιτήριο, να περάσει ένα Σάββατο ευχάριστα και να ενισχύσει το Δεσποτό, ο οποίος κάνει μια πραγματικά εξαιρετική προσπάθεια. Είναι πραγματικότητα αυτά ότι είναι ο κόσμος είναι κοντά μας και στα δύο τα προηγούμενα μάτς, παρά ότι αυτό με την Καβάλα έγινε κάτω από αντίξιες καιρικές συνθήκες, υπήρχε όμως προσέλευση του κόσμου. Βέβαια το Σάββατο περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη για να στηριχτεί και η ομάδα από όλες τις πλευρές και από τους φιλάθλους και να κάνουμε ένα θετικό τη νίκη με τη νίκη Βόλου προκειμένου νίκη. Να ξαναναρριχθούμε πάλι στην βαθμολογία και να κερδίζουμε πόντους που θα οδηγήσουν στη σωτηρία της ομάδας. Φίλιππε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να ευχηθούμε με την νίκη. Επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα σύντομα. Το Σάββατο λοιπόν όλοι στο γήπεδο του Θεσπρωτού. Έτσι. Καλό βράδυ, Φίλιππε. Καλό βράδυ. Τώρα κάνουμε μερικά μαγικά και πάρα πολύ γρήγορα έτσι από ηγουμενίτσα. Μην κάνεις στα χέρια γιατί ήδη εξαφανίστηκε το αρκουδάκι απέναντι. Τι έκανες, τι είπες, πες και τη μαγική λέξη. Τα μαγικά για να φύγουμε κατευθείαν από ηγουμενίτσα. Πάμε άρτα. Πάμε άρτα, έχουμε τον φίλο μας τον Νίκο τον Νικολάου εορτάζοντα σήμερα Νίκο Νικολάου. Και να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά επί τη ευκαιρία τη σύνδεση που έχουμε μέσω. Θέλουμε λίγο χρόνο έτσι, για να πιάσουμε τη σύνδεση. Κλείσαμε τη μία, δεν μπορούμε να πάμε αυτομάτως. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή που στην Ήπειρο έχουμε ομάδες σαν το Θεσπρωτό και σαν τον Καραϊσκάκη που βρίσκονται στη Β' Εθνική. Ο Καραϊσκάκης είχε ρεπό, γι' αυτό δεν έχουμε και κάποια στιγμή ότι είπα και τα λεπτά. Δεν έχουμε, αλλά έχουμε μια εξαιρετική σχέση όμως με τον προπονητή του Καραϊσκάκη. Τον Τζουγκάνοβιτς. Είναι παλιός παίκτης του Όφη, έτσι. Είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει πάρει ο Νίκος ο Νικολάου. Και θα την κάνουμε τη σύνδεση αμέσως μετά με τον Νίκο. Θα την κάνουμε, ναι. Ας την παρακολουθήσουμε, αξίζει τον κόπο. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αφήσει και αυτός το στίγμα του στο ελληνικό πρωτάθλημα και τώρα σαν προπονητής. Ναι. Λοιπόν, είμαστε στο Ιωάννινα TV, στην εκπομπή Αλάνα του Αλέκου Καρίτσα και του Γιάννη Γιαννάκη και σήμερα έχουμε τη τιμή να μιλήσουμε με τον προπονητή του Καραϊσκάκη Άρτας, τον κύριο Ντράγκαν Τζουγκάνοβιτς. Λοιπόν, κύριε Τζουγκάνοβιτς, ο Καραϊσκάκης είχε ρεπό αυτές τις μέρες, δεν αγωνιζόταν. Πιστεύετε ότι αυτός ήταν χρόνος για την ομάδα για να μπορείτε ενδεχομένως να βελτιωθεί σε κάποιες τομείς? Ήταν χρήσιμος ο χρόνος αυτός, γιατί είχαμε πολλές απώλειες λόγω τραυματισμού. Ελπίζουμε ότι αυτοί οι παίκτες που ήταν τραυματισμένοι ότι τα γυρίζουν όσο γίνεται πιο σύντομα. Και βέβαια αυτές τις μέρες κάναμε περισσότερη προπόνηση με αυτούς τους παίκτες για να έχουμε μια φυσική κατάσταση καλύτερη από τότε που ήταν τραυματισμένοι. Βέβαια υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα κανονικό πρόγραμμα γιατί την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε εδώ την ομάδα του Εργοτέλη και από τη Δευτέρα ξεκινάμε κανονικά για να ετοιμάζουμε αυτό το πρόγραμμα. Ακριβώς έτσι. Η στόχη του Καραϊσκάκη φέτος ποιοι είναι? Η στόχη μας φέτος είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα να επιφυλάξουμε μια θέση που είναι παραμονή την κατηγορία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, άμα μας δοθεί μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι παραπάνω, θα το κάνουμε. Αλλά
πρώτη μας στόχη είναι να παραμένουμε στην κατηγορία και φέτος, όπως βλέπετε και μόνοι σας, το πρωτάθλημα είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό και μέχρι το τέλος θα γίνει μεγάλη μάχη. Έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν κάποια φαβορί? Κάποιες ομάδες βέβαια ότι έχουν καλύτερο υλικό και έχουν περισσότερες δυνατότητες όταν μιλάμε για οικονομικά μπάτζετ και τέτοια. Και νομίζω ότι ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δυνατή. Σε αυτό το γκρουπ είναι και Κηφισιά, είναι και Εργοτέλης βέβαια, να μην το ξεχάσουμε. Και αυτή είναι, η Εργοτέλης είναι μια πολύ καλή ομάδα, Καλυθέα. Είναι 4-5 ομάδες που θα παλέψουν μέχρι το τέλος να ανέβουν κατηγορία. Το πρωτάθλημα φέτος καθυστέρησε να ξεκινήσει, είχαμε συνεχείς αναβολές. Αυτό επηρέασε την προετοιμασία και τη δική σας, τη δική σας ομάδας, αλλά και γενικά των ομάδων της κατηγορίας. Βέβαια, ότι αυτός ο περίοδος 3 μήνες δεν είχαμε πρωτάθλημα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή να κρατήσουμε τη συγκέντρωση της ομάδας και για να μπορούμε να μπούμε στο πρωτάθλημα δυνατά. Συνέχεια αλλάζαμε το πρόγραμμα, πάρα πολλές δυσκολίες περάσαμε, αλλά εντάξει, τώρα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, σιγά σιγά μπαίνουμε πιο δυνατά και αγώνα με αγώνα θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Πιστεύετε ότι υπάρχει έλλειψη οργάνωσης στην κατηγορία, στη Super League 2? Δυστυχώς αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω. Δηλαδή αυτά που έχω δει εγώ, ότι νομίζω ότι η Super League 2 δεν είναι καλά οργανωμένη, έχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Και δυστυχώς αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και τις ομάδες βέβαια, αλλά και βέβαια και το ελληνικό πρωτάθλημα που νομίζω ότι η βάση πρέπει να είναι Super League 2. Οι συνθήκες μέσα στην ομάδα πώς είναι? Η ομάδα μας βέβαια περνάει μια δύσκολη περίοδο λόγω της οργάνωσης της Super League 2, δεν ξεκινήσαμε όπως έπρεπε, είχαμε πολλά οικονομικά προβλήματα λόγω συμβολέων με τηλεοράσεις και αυτά, αλλά τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα καλό δρόμο και τα πράγματα βελτιώνονται μέρα με τη μέρα. Ένα σχόλιο για τα επόμενα μάτς, έχετε Εργοτέλη τώρα? Τώρα έχουμε Εργοτέλη, μετά παίζουμε πάλι Τετάρτη με την ομάδα Αστέρας Βαχιώτη. Και το άλλο Σάββατο παίζουμε με Διαγόρα εδώ μέσα, δηλαδή έχουμε δύο παιχνίδια μέσα και ένα έξω και ελπίζω ότι είναι ένα περίοδο που πρέπει να το εκμεταλλεύσουμε, να μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς για να είμαστε πιο ήρεμοι στο πρωτάθλημα. Βλέπετε διαφορές στο ελληνικό ποδόσφαιρο από την περίοδο που παίζατε εσείς με την τωρινή, με τα χρόνια εκείνων? Να σας πω την αλήθεια. Τώρα, αν έχω δίκιο ή δεν έχω, δεν αυτό να σχολιάζουμε οι άλλοι, αλλά νομίζω ότι το ποδόσφαιρο της αιτίας 90 όταν έπαιζα εγώ ήταν πολύ καλύτερο από σήμερα. Δυστυχώς η κατάσταση είναι έτσι, γιατί νομίζω ότι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα δεν πήγε μπροστά όσο έπρεπε για διάφορους λόγους. Και κλείνοντας τη συνέντευξη, ως παίκτης του Όφη γίνατε γνωστός και εκτός από την αξία σας σαν ποδοσφαιριστής, γίνατε γνωστός και με τον παγκοσμίου φήμη πανηγυρισμό με την φανέλα στο πρόσωπο. Mm. Θέλω λίγο να μας πείτε την ιστορία με τον Ραβανέλη. Όταν παραδέχθηκε ότι πήρε αυτόν τον πανηγυρισμό, τον αντέγραψε από εσάς. Ναι. Σε ένα interview που έκανε ο Ραβανέλη το 97-98, σε μια εκπομπή με την BBC τότε που πήγε στη Μίδλεσμπρο, είπε ότι όταν το ρώτησαν, βέβαια ο δημοσιογράφος το ρώτησε από πού ήρθε αυτός ο πανηγυρισμός, είπε ότι σε ένα κανάλι είδε ένα ποδοσφαιριστή που πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο, του άρεσε πάρα πολύ και ξεκίνησε και αυτός να το κάνει. Βέβαια, επειδή ο Ραβανέλη τότε έπαιζε στη Γιουβέντους, ήταν παγκόσμιο φαινόμενο, γιατί βέβαια η Γιουβέντους παρακολουθάει όλους τους κόσμους. Βέβαια. Αλλά πάλι για μένα ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή την κίνηση που έκανε, επειδή παραδέχτηκε ότι ένας ποδοσφαιριστής Σέρβος έκανε πρώτη φορά αυτό και το είδε σε ένα κανάλι και ξεκίνησε και αυτός να κάνει τον εγγυρισμό. Μάλιστα. Αυτός ήταν ο προπονητής του Καραϊσκάκη και εδώ να πω ότι από τη διοίκηση του Καραϊσκάκη έχουμε μια προσφορά πάλι
2 εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ Καραϊσκάκη μπορεί να κερδίσουν όποιος πάρει τηλέφωνο και όποιος κάνει αυτή τη στιγμή μπει στο Facebook της Αλάνας, αλλά και στο 2651-023-657, 2651-023-657, 2 εισιτήρια για την ΠΑΕ Καραϊσκάκη. 2 εισιτήρια διαρκείας. 2 εισιτήρια διαρκείας, ναι, 2 εισιτήρια διαρκείας. 2651-23-657. Πάρτε τηλέφωνο τώρα να μπείτε στην κλήρωση ή κάντε like στο Facebook της Αλάνα. Γιάννη, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λίγο και με τον Νίκο Νικολάου. Με τον Νίκο τον Νικολάου, έτσι τον εορτάζοντα σήμερα. Χρόνια πολλά, Νίκο. Χρόνια πολλά, Νίκο. Να σας χαιρόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τι, ο διακόψαμε λίγο από τα πάρτι. Ναι. Περιμένουμε και τον Νίκο. Τώρα με την Κούρια πρέπει να το έχει στείλει λογικά. Φτάνει όπου να είναι. Φτάνει όπου να είναι. Πες μας τι έχουμε τώρα από τον Καραϊσκάκη. Λοιπόν, ο Καραϊσκάκης δεν είχε αυτή το Σαββατοκύριακο αγωνιστική δραστηριότητα, όπως είπατε και εσείς. Είναι μια ευκαιρία αυτή για τους ανθρώπους της ομάδας να δουλέψουν έτσι κάποια πράγματα στα οποία κρίνει ο Ντράγκαν Τζουκάνοβιτς ότι χρειάζεται βελτίωση η ομάδα. Και επίσης είναι και μια ευκαιρία για να δοθεί χρόνο στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών ή επιστρέφουν σιγά σιγά από τους τραυματισμούς για να επιστρέψουν σε πλήρη αγωνιστική κατάσταση. Όπως είναι ο Νίκολα Κρισμάρεβιτς, ο οποίος στο προηγούμενο αγώνα έπαιξε 5 λεπτά και σιγά σιγά μπαίνει κανονικά σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Ο άλλος είναι ο Κώστας Κορέλας, ο οποίος έχει ξεκινήσει αυτό τα τρεξίματα και στο επόμενο μάτς θα δώσει κανονικά το παρόν στην ομάδα του. Και ο τελευταίος από τους τραυματισμένους είναι ο Τόνι Πανίπερεν, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και αυτό τα τρεξίματα για να επιστρέψει στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Τώρα επίσης ο Καραϊσκάκης έκανε κάποιες εργασίες στο φωτεινό πίνακα του γηπέδου των Αγίων Αργύρων, ώστε να εξυγχρονιστεί και να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τους φιλάθλους οι οποίοι... Τελικά παίζει να είναι το μοναδικό γήπεδο του Ζωσιμάδης που δεν έχει ένα φωτεινό πίνακα, έτσι. Έλατε, ναι. Ναι, ναι, και δεν υπάρχουν και αναλυτικές πληροφορίες για τους φιλάθλους. Αυτά από τον Καραϊσκάκη. Τώρα έχει εντός έδρα στον Εργοτέλη, μετά πηγαίνει στον Αστέρα Βλαχιώτη και μετά εντός στο Διαγόρα. Είναι και αυτά τρία μάτς τα οποία γίνονται Σαββατοκύριακο, Τετάρτη και... δηλαδή Σάββατο, Τετάρτη και Κυριακή. Έτσι τρία πανωτά μάτς. Και επιθυμία των ανθρώπων της ομάδας είναι να συνεχιστούν οι καλές εμφανίσεις οι οποίες είχε ο Καραϊσκάκης στα τελευταία μάτς, αλλά και αυτή τη φορά να υπάρχει και μεγάλη να... οι καλές εμφανίσεις να συνοδευτούν και με καλή συγκομιδή βαθμού. Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο από το Καραϊσκάκη? Αυτά από το Καραϊσκάκη. Φέτος είναι στιβαρός, επνέει εμπιστοσύνη, έχει μια αγωνιστική ταυτότητα και σιγά σιγά υπάρχει αισιοδοξία ότι το αποτέλεσμα στο τέλος θα είναι ικανοποιητικό. Δηλαδή, όπως είπε και ο Ντράγκαν Τζουκάνοβιτς, στόχος είναι της ομάδας να παραμείνει στην κατηγορία. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Γεια σας. Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πολύχρονος. Λοιπόν. Και όπως είπαμε, 2-3 διαρκείας για τον Καραϊσκάκη, 2-651-023-657, όποιοι φίλοι μας από την άρθρα. Και οι φίλοι που έχουν κάνει τις προηγούμενες μέρες, έτσι, τα είναι like, μέσα, ναι. Είναι μέσα στην κλήρωση και εκείνη, στο σχετικό post που θα βρείτε στην Αλάνα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ να πω ότι γίνεται ένας μικρός χαμούλης στα social media των παιχτών του Πας Γιάννενα, έτσι, ναι. Φωτογραφίες μέσα από τα αποδυτήρια. Η ΠΑΕ Πας Γιάννενα ανέβασε και εκείνη με πυρσούς οι οπαδοί που είχαν πάει στο Βόλο γύρω από το λεωφορείο κτλ. Έχει γίνει ένας χαμούλης. Αυτά σας τα λέω για να ψάχνεστε εσείς. Τυχερά τα παιδιά που πήγαν στο Βόλο και για άλλη φορά. Θα πω μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Θα θέλαμε να είμαστε εκεί. Εσείς μπορέσατε, πήγατε. Μπράβο. Ηρωική φιλάδρια. Λοιπόν, και μέσα στη βροχή. Γάμα... παλιές δικές μας εποχές. Γάμα εθνική κατηγορία τώρα και πάμε να δούμε τι έγινε. Πρώτη ήταν για το καναλάκι εδώ πέρα, έτσι. Καταρχάς θα πάρουμε τη σειρά τα αποτελέσματα. Εθνικός Κουλικάδου Παναχαϊκή 0-3, ΕΑΣ Γαστούνης Αναγέννηση Άρτας 2-0, ΑΟΑΔ Διαβολιτσίου Πάμβου Πρασιακός 1-0, Τηλικράτης Αχαίρων Καναλακίου 1-0 στον τέρμπι κορυφής, Διαγόρας Βραχνέικων Παναγρινιακός 2-0. Ο Πανεγγέλος θα πάρει τους βαθμούς στα χαρτιά. Τώρα αυτή η βαθμολογία δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί οι ομάδες του Τηλικράτης Παναχαϊκή έχουν πάρει βαθμούς στα χαρτιά. Σ' άλλους δεν έχουν προσθεθεί ακόμα. Τέλος πάντων, είναι κάπως έτσι η βαθμολογία. Τώρα, έτσι όπως φαίνεται, ναι. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν έχει προσθέσει η ΕΠΟ ακόμα τους βαθμούς που θα πάρουν λόγω του αμβραγικού λουτρού που έχει αποχωρήσει. Πάντως, βλέπω η Παναχαϊκή παραμένει στο κόλπο. Έτσι, παρόλο που είναι απογοητευτική γενικά η κατάστασή της.
Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να διεκδικήσει πρωτάθλημα τελικά με τα προβλήματα που έχει. Για να δούμε, εντάξει, κοίταξε. Η Παναχαϊκή έχει αυτή ουσιαστικά 19 βαθμούς τώρα. Ναι. Έτσι, αλλά δεν έχει παίξει ακόμα το Καναλάκι. Δεν έχει πάρει μάλλον τους 3 βαθμούς στα χαρτιά, θα τους πάρει και εκείνο. Χαίρομαι για το Καναλάκι βέβαια. Πάμε να δούμε. Χαίρομαι για τον Τηλικράτη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν λυπάμαι για την Παναχαϊκή. Μια ολόκληρη Πάτρα, μια τόσο ιστορική ομάδα. Δεν είναι, στην κορυφή να λέγω. Εντάξει, μόνο και μόνο που είναι σε αυτήν την κατηγορία, Γιάννη. Εντάξει. Ναι. Και διηγώντας τα δούμε τα στιγμή του από τον Ντέρμπι χθες, το Τηλικράτη Καναλάκι 1-0. Θα πάμε να. Δυνατό βολέ και πάρε κάτω, όπως επιτίθεται Νικλητσιώτης με την μπάλα αριστερά. Μεγάλη ευκαιρία για τον Γκέτσι. Δόσεις. Δεν περάει παρά Γκέτσι. Κολοβός και ελάχιστα. Δόσεις. Καλοτραβηγμένο, φαλτσαριστό. Και την τελευταία στιγμή με κίνδυνο να γίνει πέναλτι από τον Στράβο. Περιστέρης. Τι έχασε, δεν είναι δυνατόν. Είναι μόνος του μπροστά από τον Πλατσιώτη, ψιλοκρεμαστά. Γεωργίου, θα σεντράρει επικίνδυνα και απόκρουει θεαματικά. Κάνει την μπάλα, ο Παναγιωτόπουλος, λάθος, Γεωργίου, Πανταζής, λάθος και πέναλτι. Πέναλτι, πέναλτι κερδίζει ο Βέρμπης. Πέναλτι με το Βέρμπη, αρκετά μέτρα φόρου. Βέρμπης και έξω η θεία δίκη του ποδοσφαίρου. Χάνει το πέναλτι ενώ ο Πλατσιώτης έπεσε στην άλλη γωνία. Πότσης, βαθιά μεταβίβαση, μόνος του ο Φράγκος σουτάρει. Ο Κωνσταντίνου δεξιά είναι μόνος του, Κωνσταντίνου σεντράρει, κάποιος να βγει, Δόσεις παίρνει φόρα και γκολ, γκολ, γκολ. Ο Τηλικράτης, η ομάδα των απαταχού λευκαδίων, ανοίγει το σκορ, πανηγυρίζει πάγκος, παίχτες, φύλαθρος κόσμος ξεσηκώνεται. Αγαπητοί φύλαθροι τηλεθεατές, ο Τηλικράτης ανοίγει το σκορ. Βγαίνει πρώτος ο Γκέτσι, Γκέτσι, Γκέτσι παίρνει μέτρα, Γκέτσι, φεύγει σαν σύμφωνας ο Σβούραρ. Γκέτσι, με δύο, τρεις παίχτες Τηλικράτη με δύο, Γκέτσι κάπου να δώσει την μπάλα δεξιά, Γκέτσι. Αλλάζει για τον Κολοβό. Κολοβός, σουτάρει και μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν να πραγματικά. Αυτό ήθελα να πω. Η περιγραφή είναι τέλεια. Δεν είναι τέλεια, Γιάννη. Αυτές οι περιγραφές κρατάνε τον κόσμο στην τηλεόραση να βλέπει ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτοί. Οι σπίκερ είναι μοναδικοί. Εξαιρετικός. Και είχε λίγο και αυτό το παλιακό στοιχείο. Ναι, τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Ξέρεις, θύμιζε εποχές παλιές. Σίγουρα Λευκαδίτσι. Καλά, εντάξει. Ναι, αλλά μ' άρεσε η περιγραφή. Μ' άρεσε γιατί είχε πολύ πάθος, είχε παλμό, είχε ένταση. Τα πάντα. Είχε ροή, είχε εκφράσεις που πραγματικά σε φανατίζουν. Σε κάνει να θες να δεις αυτόν τον αγώνα και να μην σταματήσεις ποτέ να τον ακούσεις. Εγώ το παρακολουθούσα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Εντάξει, ο Τηλικράτης ήταν καλύτερος. Το Καναλάκι έχασε και πέναλτι, αλλά ο Τηλικράτης νομίζω γενικότερα ήταν καλύτερος. Πιο έτοιμος ίσως για ένα δυνατό ντέρμπι. Εντάξει. Λοιπόν, γυναικείο ποδόσφαιρο. Είχαμε δράση στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Έπαιξαν οι Απειρωτάν με τη Βέρεια. Ιτήθηκαν με 4-2. Εδώ στα Γιάννενα έγινε το παιχνίδι. Στο γήπεδο της ΕΨΥ, που δεν ξέρω γιατί δεν παίξαν στην Ανατολή. Κάτι θέματα υπάρχουν με την έδρα της ομάδας. Μπορούμε να δούμε τα στιγμή του και από αυτό το παιχνίδι. Βλέπουμε τα στιγμιότυπα από το παιχνίδι. Η ομάδα των Ιωαννίνων παρατάχθηκε πούμε, με 9 αθλήτριες κάτω των 18 ετών. Mm-hmm. Έτσι, και μία 18, μία 19 ετών. Παρ' όλα αυτά μπήκαν έτσι δυνατά. Είχαν οριζόντιο δοκάρι στο 10ο λεπτό με την Παΐλα. Στο 15ο λεπτό η Μπολιεράκη έκανε το εντυπωσιακό πλασέ που είδαμε και προηγουμένως πάνω από την τερματοφύλακα της Βέρειας, πετυχαίνοντας το πρώτο της γκολ στο πρωτάθλημα.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Μόνικα Καϊτατζή διπλασίασε τα τέρματα για τους Απειρωτάν, έκανε το 2-0. Και ενώ το μάτς έτσι φαινόταν να το ελέγχει η ομάδα των Ιωαννίνων, μετά το 60 κάπου χάθηκε ο ρυθμός του αγώνα. Τι θέλεις να πεις, Αλεκό? Όχι, βλέπω ότι από τα σημειότυπα που βλέπω ότι το γενικό ποδόσφαιρο πραγματικά αξίζει τον κόμμα να το παρακολουθείς, γιατί. Εντάξει, δεν έχει. Είναι φανταστικές οι φάσεις που γίνονται. Είναι εξαιρετικά. Η Τσαγκαλίδου στο 62 έκανε το 2-1, μείωσε για την ομάδα της Βέρειας. Η Μουρατίδου στο 70 λεπτό ισοφάρισε 2-2. Να πούμε ότι είναι γάμα εθνική, έτσι το τονίζω πάλι, είναι γάμα εθνική γυναικών. Δεν είχαμε στην αλφα εθνική δράση. Μάλλον δεν είχαν τα Γιάννενα αγώνα αυτή την εβδομάδα. Τα Γιάννενα WFC. Η Μουρατίδου στο 70 και στο 74 λοιπόν πέτυχε τα γκολ, έκανε το 2-3 και η Ντούσκα στο 82 διαμόρφωσε το 2-4, έχοντας χάσει επίσης και πέναλτι. Αυτά και στο γυναικείο μπάσκετ. Έχουμε μια συνέντευξη. Έχουμε τη συνέντευξη. Θα την παίξουμε, παιδιά, τη συνέντευξη. Είναι... Δεν θα προλάβουμε. Είναι οριακά ο χρόνος. Είναι οριακός. Θα... Περιμένω να ακούσω να μου πούν. Ναι, όχι. Προλαβαίνουμε. Αν προλαβαίνουμε να βάλουμε την... Ωραία. Έχουμε μια συνέντευξη με ένα μαραθωνόδρομο. Με έναν αγαπητό φίλο, τον Βασίλη τον Αναγνωστόπουλο. Δείτε, αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, μαζί μας για να κάνουμε ένα ξεχωριστό θέμα σήμερα και να αναφερθούμε και στον μαραθώνιο και όχι μόνο, αλλά σε μεγάλες αποστάσεις γενικότερα, είναι ο Βασίλης Αναγνωστόπουλος. Βασίλη, σε καλωσορίζουμε στην Αλάνα. Και θέλουμε να μας πεις, μιας και έλαβες μέρος στον μαραθώνιο της Αθήνας, τον αυθεντικό όπως λέμε μαραθώνιο, πώς είναι το συνέστημα καταρχάς να τερματίσει? Το συνέστημα το να τερματίζεις στο Καλλιμάρμαρο είναι πραγματικά εκπληκτικό. Όπως είπες, είναι ο αυθεντικός μαραθώνιος, είναι η κλασική διαδρομή όπως έχουμε μάθει να το λέμε. Και παρότι δεν είναι τουριστική διαδρομή όπως είναι σε άλλες πόλεις του εξωτερικού που γίνονται μαραθώνοι, το γεγονός ότι μπαίνεις και τερματίζεις σε αυτόν τον χώρο που για εμάς ο αθλητής θεωρείται ιερός, είναι εκπληκτικό. Δεν σου κρύβω ότι τον έχω τρέξει 10 φορές και ακόμα θυμάμαι το τι ένιωσα την πρώτη φορά που μπήκα μέσα στο Καλλιμάρμαρο τερματίζοντας τον πρώτο μαραθώνιο που έκανα. Ήταν αρκετές οι γεννιώτικες συμμετοχές, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν αρκετά παιδιά και φέτος όπως και κάθε χρόνο, 50 αν δεν κάνω λάθος, στο μαραθώνιο συν και τους υπόλοιπους αγώνες των 10 και των 5 χιλιόμετρων. Και όλοι είχαν πάρα πολύ καλές επιδόσεις οι περισσότεροι. Χαρακτηριστικά ο Νάσος ο Παρπαγιάννης έκανε 2.34, ο Αλέξανδρος ο Τζουμάκας 2.41 και ο Βασίλης ο Τζιρόνης 2.46, οι τρεις πιο γρήγοροι γιαννιώτες με πάρα πολύ καλά πλασαρίσματα στις θέσεις των πρώτων. Οι δυσκολίες της διαδρομής ποιες είναι? Οι δυσκολίες της διαδρομής είναι λίγο περίεργη η διαδρομή, θεωρείται τις πιο δύσκολες, γιατί μετά το 20ο χιλιόμετρο, ίσως και λίγο πριν το 17ο, ξεκινάνε κάποιες ανηφορικές κλίσεις οι οποίες βαραίνουν λίγο τα πόδια, με δεδομένο ότι έχεις ήδη κάποια χιλιόμετρα στα πόδια σου. Και μετά το 30ο έχει κατηφόρα, η οποία δεν είναι πάντα καλή. Έτσι, πολλές φορές μπορεί να σου βγει πιο δύσκολη η κατηφόρα αν έχεις πριν ζοριστεί. Μία ξεχωριστή ερώτηση. Ο Ντάνι Αλβές στα παιχνιδιακά είναι 11 με 12 χιλιόμετρα. Εσείς πιστεύεις τον έχετε, ή γενικότερα οι μαραθωνοδρόμοι? Κοίταξε να δεις, την μπάλα μπορεί να είναι λίγο καλύτερο στην τεχνική, αλλά πόσο θα τρέξεις μετά τα 11, 12, 13, 14, 15 θα το φτάσουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι πάντα επιτυχίες σε όλες τις διαδρομές. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ήταν μια συνέντευξη έτσι όπως τη λέμε εμείς στα γρήγορα με τον υπερμαραθώνο δρόμο τον Βασίλη τον Αναγνωστόπουλο που έτρεξε πρόσφατα και στον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και έχουμε και λίγο μπασκετάκι έτσι στα γρήγορα να δούμε λίγο την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Ο Αξέι πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη εκτός έδρας, έπαιζε με την αναγέννηση Καρδίτσας. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία πραγματικά δευτερόλεπτα με κλέψιμο που είχε ο Αξέι. Βλέπουμε και όλα σε αυτήν την κρίσιμη φάση στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ενώ είχε την μπάλα η Καρδίτσα και θα μπορούσε να έχει το τελευταίο σουτ στο παιχνίδι, το είχε ο Αξέι. Νίκησε 78-79. Αντιθέτως, στο πόντο έχασε το IBC στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής των Ανδρών. Έχασε από τον Έολο Τρικάλων εδώ μέσα στα Γιάννα με 64-65. Στις γυναίκες. Ο Πας Γιάννενα ιτήθηκε με 69-64 από την Ελευθερία Μοσχάτου και δυστυχώς ακόμα παραμένει έτσι στα χαμηλά πατώματα της βαθμολογίας. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει η ομάδα του Νίκου Δουβίτσα, ο οποίος προβληματίζεται και ο ίδιος. Και πριν πάμε στο ανέκδοτο που όλοι περιμένουμε στην μοναδική και μία στιγμή του Γιάννη του Γιαννάκη, πες μου Γιάννη δύο νούμερα από το 1 έως το 33. Α, έχουμε την κλήρωση για τα εισιτήρια διαρκείας του Καρεσκάκη. Ναι, ναι. Ωραία. Βάλε δύο. Δύο. Ιωάννης Παρασκευάς. Και πες άλλο. Τέσσερα. Τέσσερα. Γιάννης Πρέτζας. Ωραία. Οι δύο αυτοί φίλοι Γιάννης Παρασκευάς και Γιάννης. Γιάννης Πρέτζας. Γιάννης Πρέτζας. Ναι. Γιάννης Παρασκευάς και Γιάννης Πρέτζας. Γιάννης... Είναι η τυχερή που κέρδισαν τα εισιτήρια διαρκείας. Κρανίκο, του Καραϊσκάκη. Νίκο, ναι. Είχα ένα Νίκο, αλλά είναι Νίκος Νικολάου. Δεν είναι εκτός δηλαδή. Και φτάνει η μοναδική και η μεγάλη φανταστική εξαιρετική στιγμή όπου ο Γιάννης Γιαννάκης περιμένει. Δηλαδή πώς και πώς αυτή τη στιγμή τον κρατάω με τα χίλια ζόρια. Μην αρχίσει να λέει τον ανέκδοτο πριν τον προλογίσω. Έχουμε ένα εξαιρετικό ανέκδοτο, παιδιά. Αξίζει τον κόπο να το ακούσετε. Γιατί πού το ξέρεις ότι είναι εξαιρετικό? Γιατί το είδα, το είδα. Α, το έχεις δει. Το είδα, ναι. Το είδε. Το είδα. Το είδαμε στο Facebook σήμερα και είναι φοβερό, τα παραμέρισα όλα. Λέω αυτό θα πω σήμερα. Γιατί ήταν από έναν αγαπητό φίλο που το ανέβασε στο Facebook, πρώην ποδοσφαιριστή του. Το παλέμαχο, ναι, μάλλον, ναι. Όχι πρώην, παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Το Λάκη για, το Παπαγγέλη. Για συνέντευξη. Τον έδωσα στα γεννά. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα το ανέκδοτο, γιατί μπορεί να το ανέβασε άλλο, αλλά δεν έχει σημασία ποιο το ανέβασε. Σημασία έχει ποιο το λέει. Ποιο θα γελάσει, έχει σημασία, ρε Αλέκο. Ναι, και αυτό. Λοιπόν, πάμε. Είναι η γυναίκα, στέλνει μήνυμα στον άντρα της και λέει: αγάπη μου, καθώς έρχεσαι από τη δουλειά, φέρε λίγο, μην ξεχάσεις να πάρεις ψωμί. Και να ξέρεις, έχεις και χαιρετίσματα, λέει, από την φίλη σου τη Βαλέρια. Και της απαντάει ο άντρας, λέει: ποια Βαλέρια, δεν ξέρω καμιά Βαλέρια. Όχι, λέει, καμία δεν είναι η Βαλέρια, απλά ήθελα να μου απαντήσεις για να είμαι σίγουρη ότι είδες το μήνυμα και ότι θα πας για ψωμί. Και της απαντάει ο άντρας, λέει: αυτή τη στιγμή είμαι με τη Βαλέρια και νόμιζα ότι μας είδες και λίγο αγχώθηκα. Λέει, τι, απαντάει η γυναίκα, πού είσαι, λέει, στο φούρνο είμαι, λέει, εκεί περιμένετε εκεί που είστε, λέει, έρχομαι αμέσως τώρα. Οπότε φτάνει η γυναίκα μετά από λίγο στο φούρνο, λέει, είμαι εδώ στο φούρνο, λέει, στον άντρα της, πού είσαι, λέει, εγώ στη δουλειά είμαι, αλλά μια και είσαι στο φούρνο, φέρεσαι το ψωμί. Κλείσε, κλείσε. Νομίζω ότι έχετε το ίδιο χιούμορ. Λοιπόν, βαρεμάρα και το ποιος θα πάει να κάνει το δουλειά. Ένα πρακτικά ανέκδοτα, το οποίο αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Γιαννάκης το καρπούτε, δεν μπορεί να πούμε, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι κανείς άλλος τα credits είπαμε, πάνε... Εξαιρετικό, άλλο. Τα μοναδικά ανέκδοτα, το οποίο πραγματικά μας κλείνουν άλλη μια αλάνα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στους Νίκους, Νικολέτες και ό,τι γιορτάζει σήμερα και όποιον γιορτάζει σήμερα, γιατί έχουν και γενέθλια κάποιοι φίλοι μας. Και το κυριότερο, σας περιμένουμε την άλλη Δευτέρα. Γιάννη Γιαννάκη. Αλέκο Καρίτσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ήσουν κοντά μας, ήσουν δίπλα. Ναι. Τιμή σου που συνεργάστηκες μαζί μου. Ήταν βεβαίως πάρα πολλά. Καλή νύχτα στον Λάμπρο, στην Μαριλένα, κανονικά. Στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καλή νύχτα σε όλους. Γεια σας.